Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Ήδη είναι σήμερα μια ζωντανή εκπομπή και το θέμα είναι επίκαιρο. Θα μιλήσουμε για τον Απόστολο Παύλο και κυρίως για τον Απόστολο Παύλο και την Κόρινθο. Συνομιλητής στη σημερινή εκπομπή είναι ο γνωστός θεολόγος και φιλόλογος, καθηγητής κύριος Νίκος Σωτηρόπουλος, με τον οποίο έχουμε κάνει και άλλες εκπομπές. Ο κύριος Σωτηρόπουλος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την Καινή Διαθήκη. Μάλιστα, έχει εκδώσει πρόσφατα και την Καινή Διαθήκη σε απλή μετάφραση, η οποία έχει δεχτεί πολλά ευμενή σχόλια. Και επιπλέον, ο κύριος Σωτηρόπουλος είναι και αυτός ένας σύγχρονος ιεραπόστολος, όπως ήταν ο Απόστολος Παύλος, και θα προσπαθήσουμε να ευρεθύνουμε κατά το δυνατόν στα νοήματα του Απόστολου Παύλου και κυρίως θα αναλύσουμε τον ύμνο της αγάπης. Κύριε Σωτηρόπουλε, σας καλωσορίζω στην εκπομπή και σας ευχαριστώ που ήρθατε από την Αθήνα, ειδικά για το κανάλι TOP. Και εγώ σας ευχαριστώ, διότι με έχετε καλέσει αρκετές φορές και σήμερα για να δώσουμε τη μαρτυρία μας πάνω στα θέματα του χριστιανισμού. Κύριε Σωτηρόπουλε, ο Παύλος είναι ο σπουδαιότερος Απόστολος και κήρυκας του χριστιανισμού. Ωραία. Όταν κάποιος σκεφτεί ότι ένας άνθρωπος, όταν αποφάσισε από την Τροάδα όπου βρισκόταν να μεταβεί στη Μακεδονία, μπορούσε να φανταστεί κανένας ότι ένας άνθρωπος θα έφερνε τόση πνευματική επανάσταση, ας το πούμε, πνευματική αναστάτωση, πνευματική καλλιτέρευση στην Ευρώπη, διότι βασικά νομίζω ο εξαγνισμός της Ευρώπης είναι έργο του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος, να σχολιάσουμε το όνομά του. Ναι. Παύλος, Παύλους λατινικά, σημαίνει μικρός. Μικρός. Ενώ το όνομα σημαίνει μικρός, η πραγματικότητα σημαίνει μεγάλος. Πόσο μεγάλος. Ο Παύλος είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος από τους άνδρες της Καινής Διαθήκης. Μέχρι την εποχή του Χριστού, ο μεγαλύτερος από τους άνδρες είναι ο Τίμιος Πρόδρομος, του οποίου το γενέσιο, τη γέννηση, γιορτάσαμε προχθές τις 24 του μηνός Ιουνίου. Από την εποχή του Χριστού και μετά, ο μεγαλύτερος από τους άνδρες είναι ο Απόστολος Παύλος. Είπαν ότι είναι ο πρώτος μετά τον ένα από τους άνδρες μετά Χριστόν, ο μεγαλύτερος άνθρωπος μετά το Θεάνθρωπο. Ο μεγαλύτερος κατακτητής, πνευματικός κατακτητής του κόσμου. Αισθάνθηκε το Θεό και δούλεψε για το Θεό όσο κανείς άλλος. Και επέτυχε τόσα, μη φανεί παράδοξο αυτό, αγαπητοί τηλεθεατέ, ο Παύλος, ένας αυτός, καταπλημμυρισμένος όμως από τη χάρη του Χριστού, επέτυχε τόσο πολλά όσο δεν επέτυχαν όλοι μαζί οι 12 άλλοι Απόστολοι. Εδώ υπάρχει όμως το εξής ερώτημα. Ο Παύλος ήταν βασικά ένας διώκτης του χριστιανισμού. Ήταν πρώτα ο Παύλος. Πρώτα, ναι. Και εν συνεχεία, ο Παύλος πρώτα ήταν ό,τι είπε κάποτε εκεί στην Μίλητο που έκανε ένα συνέδριο τολπημένων. Ναι. Τους είπε, ήρθα εγώ, μετά από μένα θα εισβάλλουν στο Πίμνιο λύκη βαρύς μη φιδόμενη του Πίμνιου. Λύκη σκληρή που δεν θα λυπηθούν το Πίμνιο, αλλά θα θέλουν να κατασπαράξουν τα πρόβατα της Πίμνιας του Ιησού. Προτού μεταστραφεί ο Παύλος στο Χριστό, ήταν και αυτός λύκος βαρύς, λύκος σκληρός, ορμούσε μέσα στις χριστιανικές συνάξεις οικογένειες και συνελάμβανε άνδρες, γυναίκες, παιδιά, τους έριχνε στη φυλακή, τους βασάνιζαν αγρίως, τους εκτελούσαν και χαιρόταν.
Τόση μανία, ο ίδιος το λέει, εμενόμενος. Είχε λάβει μέρος τόση και μανία είχε στο πρωτομάρτυρα Στέφανο. Εναντίον των χριστιανών. Στο λιθοβολισμό. Και κατά το λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρου Στεφάνου. Κρατούσε τα ρούχα αυτών που λιθοβολούσαν. Τα ρούχα αυτών οι οποίοι λιθοβολούσαν. Υπάρχει το εξής ερώτημα. Πώς ενεργεί η πρόνοια του Θεού έναν λυσαλαίο διώκτηση εισαγωγικά να πούμε, τον μεταστρέφει σε ένα ένθερμο υποστηρικτή, δηλαδή... Ένα λύκο τον κάνει αρνή. Ναι. Τι είδε η Θεία Πρόνοια, είδε την καλή του προαίρεση, είδε τη μόρφωσή του, είδε το αγνό, διότι ίσως ο ίδιος κάπου λέει ότι εγώ από πίστη το έκανα αυτό, διότι νόμιζα ότι εξυπηρετούσα τη θρησκεία μου που πίστευα. Λοιπόν, τι είναι αυτό, Παύλος, γιατί μετέστρεψε το Παύλο και δεν μετέστρεψε κάποιον άλλον η Θεία Πρόνοια. Ο Παύλος το βαθύτατα και εντονότατα θρησκευτικό πρόσωπο. Το θέμα της θρησκείας συγκλώνιζε την ύπαρξη του Παύλου. Ήταν φαρισαίος, δηλαδή ανήκε στην θρησκευτική τάξη των Ιουδαίων, ζηλωτής του νόμου του Θεού, άμεμπτος κατά τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά είχε μία πλάνη. Νόμιζε ότι ο χριστιανισμός είναι αντίθετος προς το Θεό του Ισραήλ. Διατηλούσε σε πλάνη. Είχε όμως καλή διάθεση. Ό,τι έπρατε το έπρατε εν πλάνη, εν αγνία, αλλά από καλή διάθεση, από ζήλο ου κατ' επίγνωση. Οπωσδήποτε όμως από ζήλο. Και επειδή είδε ο Θεός την καλή του διάθεση, γι' αυτό τον μετέστρεψε, εδώ και θαύμα μεταστροφής. Λέγει δε ο ίδιος ο Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή ότι ήταν αφορισμένος, εκχιλίας μητρός, εις Ευαγγέλιον Χριστού. Τον είχε προορίσει ο Θεός για το, να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι ήξερε ότι έχει καλή διάθεση και θα... μετεστρέφεται προς το Χριστό. Το σπουδαιότερο αυτό που λέτε λες, ότι ναι, ήξερε ότι είχε καλή διάθεση. Δηλαδή δεν ήταν κισμέτ, μην που νομίζουν ότι ήταν προορισμένος. Απλώς επειδή ήξερε την καλή διάθεση, ήταν προορισμένος. Ους προέγνω τούτους και προόρισε. Ους προόρισε τούτους και τούτους εδικαίως. Ακριβώς. Το εξηγεί ο ίδιος. Προέβλεψε ότι έκανε καλή διάθεση. Προέβλεψε ότι αυτοί θα ήσαν δικοί του άνθρωποι. Τους αγάπησε και τους έδωκε προορισμό. Ωραία. Του έδωκε ειδικό προορισμό να γίνει Απόστολος. Ωραία. Τώρα. Όπως στην Παλαιά Διαθήκη απευθύνεται ο Θεός στον Ιερεμία και λέει «Εκ κοιλίας μητρός υγεία κάσε, σε αγίασα, σε ξεχώρισα από την κοιλιά της μάνας σου για να σε κάνω προφήτη». Ωραία. Είχε και τεράστια μορφωσή, είναι μαθητής του Γαμαλίλα, έτσι δεν είναι. Είχε μόρφωση. Και ελληνικά ήξερε. Μια σπουδαία μόρφωση της εποχής εκείνης. Ήξερε ελληνικά, κατήχε και στοιχεία της ελληνικής φιλοσοφίας, γραμματείας, σπούδασε δε παρά το σπόδας του Γαμαλίλ ως Ιουδαίος και κατήχε την Παλαιά Διαθήκη, αλλά εκατονταπλάσια μόρφωση κι αν είχε ο Απόστολος Παύλος, από ό,τι είχε περισσότερο, δεν θα έμενε στην ιστορία ως ένα πνεύμα μεγάλο και ισχυρό, σαν συγγραφέα σπουδαίο, ή αν δεν είχε τη χάρη και το φωτισμό τη του Θεού. Και το φωτισμό. Ήταν κι άλλοι την εποχή του Παύλου που είχαν μόρφωση σαν τον μόρφωση, Παύλο, ναι, αλλά τους αγνοούμε σήμερα, έσβησαν. Ωραία. Ο Παύλος μένει, ναι, διότι είχε τη χάρη του Θεού η οποία τον έκανε σοφόν, σοφότερον από όλους τους Αποστόλους. Ναι. Και σοφότερον από όλους τους σοφούς όλων των αιώνων. Αυτό δεν είναι υπερβολή που λέω. Οι πατριάρχες της απιστίας και της αθείας αναγνωρίζουν ότι το βιβλίο των Αποστόλων, το σύγγραμμα των Αποστόλων, η Κοινή Διαθήκη, μέσα στην οποία περιέχονται 12 επιστολές του Αποστόλου Παύλου, είναι ασύγκριτο βιβλίο, άφταστο, μοναδικό, αθάνατο αιώνιο. Ξεπέρασαν οι Απόστολοι όλους τους σοφούς
όλων των αιώνων, όλου του κόσμου. Μεταξύ αυτών που ξεπέρασαν τους σοφούς είναι και ο Παύλος, είναι κορυφαίος συγγραφέας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι για τον Απόστολο Παύλο ότι ήταν Ρωμαίος πολίτης. Το επικαλείται σε δύσκολες στιγμές της ζωής του. Ναι, το επικαλέστηκε. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, δύο λόγια για την καταγωγή του, πώς μπορούμε να πούμε. Η καταγωγή του ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας, Ιουδαίος την καταγωγή βέβαια, και Ρωμαίος πολίτης. Την οποία δεν είχε εξαγοράσει τη ρωμαϊκή την ιδιότητα. Είχε κληρονομική την ιδιότητα αυτή από τον πατέρα του. Το πατέρα του. Όταν του είπε κάποιος ανώτερος αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού, λοιπόν, εγώ λέει πολλού κεφαλαίω την πολιτεία ταύτην εκτισάμε, εγώ δαπάνησα πολύ χρήμα για να αποκτήσω την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτου. Ο Παύλος είπε εγώ δε και γεγέννημαι. Εγώ είμαι Ρωμαίος πολίτης, γεννητάτος θα λέγαμε σήμερα. Και αυτό τον βοήθησε σε πολλές και τον βοήθησε έτσι. Και το επικαλέστηκε για να τον βοηθήσει στο έργο του, στην αποστολή του. Και εδώ στην Ελλάδα νομίζω, στους Φιλίππους κάπου επικαλέστηκε την ιδιότητά του. Ωραία. Να πούμε δύο λόγια ακόμη για την προχριστιανική συμπεριφορά του. Δηλαδή, το ρεζούμε είναι ότι ο Απόστολος Παύλος ρήμαζε την Εκκλησία του Χριστού. Αυτό το λέει ο ίδιος. Επόρθουν την Εκκλησία του Χριστού. Κατέστρεφα την Εκκλησία του Χριστού. Λοιπόν, και ο Θεός του έδωκε απότομη μεταβολή. Στροφή 180 ευρώ. Θαυματουργικός. Εδώ θέλω να επιμείνουμε. Όταν βάδιζε προς τη Δαμασκό γράμματα, με άδεια των αρχιερέων για να συλλάβει χριστιανούς. Και τους φέρει στα Ιεροσόλυμα, τους βασανίζουν. Μάλιστα. Εδώ, αυτό το όραμα της Δαμασκού, ο δρόμος προς τη Δαμασκό, είναι, ίσως μπορούμε να επιμείνουμε λίγο, να το περιγράψουμε λίγο και να σχολιάσουμε λιγάκι. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκυρώνσι προς κέντρον λακτής, έτσι δεν είναι? Καθώς βάδιζε με την συνοδεία του προς τη Δαμασκό, ένα φως περιστράψε την ύπαρξή του και την συνοδεία του και τυφλώθηκε. Και ακούστηκε φωνή, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν». Λοιπόν, «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις». Είναι σκληρό να κλωτσάς, να χτυπάς στα καρφιά. Αν χτυπάει και στα καρφιά, τα καρφιά δεν παθαίνουν τίποτα, αυτός παθαίνει. Ματώνουν τα χέρια του. Σκληρών προς κέντρα λακτίζει. Λέει, ποιος είσαι Κύριε εσύ? Και απήντησε, εγώ είμαι ο Ιησούς ον σι διώκες. Αφού δίωκε τους χριστιανούς, δίωκε τον ίδιο τον Ιησού. Δεν τον ήλεγξε περισσότερο ο Κύριος, αλλά του λέει ανάστηθη και στήθη επί του σπόδα σου, σήκω επάνω λέει και λοιπά, και τον κατέστησε Απόστολο, εισήλθε μέσα στην Δαμασκό, τρεις ημέρες τυφλός, νηστεύων, μίλησε ο Θεός τον έναν χριστιανό σπουδαίον στη Δαμασκό, τον Ανανία, και ο Ανανίας τον βάπτισε και έπεσαν λέπια από τα μάτια του την ώρα της βαπτίσεως, είδε το φως του, αλλά αυτό το τριήμερο που ήταν τυφλός στα σωματικά μάτια, άνοιξαν τα πνευματικά του μάτια, δέχτηκε αποκάλυψη του Ευαγγελίου από τον Χριστό. Δέχτηκε αποκάλυψη. Λέει στην προς Γαλάτας επιστολή πάλι ότι το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα δεν είναι κατά άνθρωπον. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, δεν είναι ανθρώπινη επινόηση. Που λένε μερικοί ανόητοι, άπιστοι και ασεβείς, ότι το Ευαγγέλιο το έφτιαξαν, λέει, μερικοί για να συγκρατείται ο κόσμος. Λάθος. Το Ευαγγέλιο, λέει ο Παύλος, δεν είναι κατά άνθρωπον, δεν είναι ανθρώπινο, ούτε εγώ το παρέλαβα από ανθρώπους, ούτε το διδάχτηκα, το έλαβα δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός του φανέρωσε το Ευαγγέλιο της ύψιστες αλήθειας και θα έλεγα, κύριε Κουτσούκου, ότι
όσα έμαθαν οι Απόστολοι 3 χρόνια μαθητεύοντας κοντά στον Ιησού, έμαθε ο Παύλος 3 ημέρες στη Δαμασκό, τυφλός, σωματικός και απομονωμένος και προσευχόμενος και νηστεύων. Και είναι πάντα δυνατά στο Θεό. Έλαβε πλούσιο φως. Η δε είδηση των Ανανία εδώθη όχι από τον Παύλο, εδώθη πάλι εξ αποκαλύψεως να πάει να βρει τον Απόστολο Παύλο. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή επενεργούσε πλέον η Θεία Χάρη. Όταν θέλει ο Θεός, βεβαίως. Θαύμα, ήταν μεγάλο θαύμα αυτό της μεταστροφής του Παύλου. Ένα θαύμα που αποδεικνύει, είναι μία από τις αποδείξεις, ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν πλάνος και απατεώνας όπως έλεγαν οι εχθροί του, αλλά ήταν αληθινός ό,τι έλεγε ο ίδιος. Μεσσίας και Θεός. Πέθανε, αναστήθηκε, ανέβηκε στον ουρανό, έστειλε το Πλέμμα το Άγιο κλπ. Εάν ο Χριστός δεν ήταν αληθινός Μεσσίας και Θεός, πώς θα μετέστρεφε τον Απόστολο Παύλο. Ο Παύλος αξιώθηκε και αυτός να ειδεί τον Αναστάντα Κύριο. Οι άλλοι Απόστολοι τον είδαν ως Αναστάντα στο διάστημα των 40 ημερών μετά την Ανάσταση, μέχρι την Ανάληψη. Ο Παύλος τον είδε μετά την Ανάληψη. Μετά την Ανάληψη. Βεβαίως. Πότε όμως και τα λοιπά. Στο όραμα της Δαμασκού. Α, στο όραμα της Δαμασκού. Λέει ο Παύλος στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή ότι ο Χριστός εμφανίστηκε σε εκείνους, τους μαθητάς και λοιπά σε μια και περίπτωση, σε, μένα, ναι. σε μια περίπτωση επάνω 500 αδελφοί σε 500 και πλέον πιστούς ανθρώπους, έσκατον δε πάντων, τελευταία από όλους, εμφανίστηκε λέει σε μένα το έκτρωμα, το εξάβλωμα, πόσο ταπεινά, ταπεινωτικά μιλάει για τον εαυτό του. Εγώ λέει είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων που δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Με τη χάρη του Θεού είμαι ό,τι είμαι, αλλά η χάρη του Θεού δεν ήρθε ματέως σε μένα, κοπίασα περισσότερο από όλους τους Αποστόλους. Στο όραμα της Δαμασκού βέβαια δεν ήταν μόνος του, είχε στρατιώτες που πήγαινε στη Δαμασκού. Οι στρατιώτες από ό,τι έχω διαβάσει... Έπεσαν όλοι κάτω από δεν την... Είδανε. Από την δεν είδανε, απλώς άκουσαν κάποια βοή μόνο. Δεν ξεκαθάρισαν δεν λέξεις, δεν το όραμα οι άλλοι, μόνο ο Παύλος το έννοιες, όχι. Απλώς άκουσαν φωνή ως βοή. Ως βοή. Ο Παύλος άκουσε... Καθαρά το Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Φωνή, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Άρα δηλαδή έχουμε κλήσεις και στη Καινή Διαθήκη προσώπων τα οποία η Θεία Πρόνοια κρίνει βεβαίως, ότι πρέπει να παίξουν κάποιο ιεραποστολικό ρόλο ή οτιδήποτε άλλο. Ο Χριστός που κάλεσε τους 12, τους 70, μετά τους 12 κάλεσε τον 13ο. Μετά τους 12 και τους 70 φυσικά, μετά την αναλήψή του, κάλεσε τον Παύλο, ο οποίος είναι συνέχεια της χωρίας των 12, ο 3ης και 10ης των Αποστόλων, ο 13ης των Αποστόλων και ο ανώτερος όλων των Αποστόλων. Κύριε Σουτρόμπλε, μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι κλήσεις ισχύουν και σου μετά από τα αιώνες και μέχρι τη σημερινή εποχή. Ναι, ασφαλώς, σε κάθε εποχή ο Κύριος δίνει κλήσεις με γιώτα και με ήττα. Με γιώτα και με ήττα. Κλήσεις με γιώτα. Σου λέει ο άλλος, είχα παιδιώθει την κλήση να γίνω ιερεύς. Είχε έντονη την κλήση. Όπως ο άλλος έχει την κλήση, ξέρω εγώ, να γίνει αεροπόρος. Ναι. Λοιπόν, ο άλλος έχει την έντονη την κλήση να γίνει ιερεύς, να γίνει θεολόγο, να γίνει ιεροκήρυκ, να γίνει ιεραπόστολος. Αυτή είναι κλήσεις με γιώτα. Κλήσεις με γιώτα. Και ο Θεός χρησιμοποιεί και κλήση με ήττα. Μπορεί να ακουστεί μια φωνή και να λέει εσύ θα έρθεις να με υπηρετήσεις, ξέρω εγώ, θα εισέλθεις στον κλήρο, ξέρω, να με υπηρετήσεις. Κάτι παρόμοιο πιστεύω ή τον Αποστόλο Παύλο. Θα φωτίσει κάποιο σπουδαίο πρόσωπο, ένα πνευματικό πατέρα και να πει παιδί μου εσύ να γίνεις ιερεύς, εσύ να γίνεις θεολόγος, εσύ να γίνεις ιεροκήρυκας, ξέρω εγώ, εσύ να αφιερωθείς στο Θεό. Ο Θεός καλεί με διαφόρους τρόπους. Δηλαδή υπάρχουν αξιώνας πάντα κλήσεις. Αυτά οι κλήσεις, ναι. Φυσικά στο μέγεθος της Δαμασκού, αλλά υπάρχουν. Καλά, οι Απόστολοι και οι Προφήτες είναι οι θεόπνευστοι με την απόλυτη σημασία της λέξεως.
μέσα στα βιβλία των προφητών και των Αποστόλων, δεν υπάρχει ούτε ένα λαθάκι. Ενώ μετά και στους μεγαλύτερους Αγίους, πατέρες, οικουμενικούς διδασκάλους, μπορεί να υπάρχουν και προσωπικές γνώμες, να υπάρχουν κάποια λάθη. Οι Απόστολοι και οι Προφήτες είναι θεόπλευστοι με την αυστηρή έννοια της λέξεως, είναι αλάθητοι. Πήγε ένα διάστημα στην Αραβία, κάπου... Τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Πότε πήγε στην Αραβία? Μετά την... μετά τη Δαμασκό. Μετά την επιστροφή του. Πήγε εκεί στην Αραβία, μάλλον εκεί πήγε για περισυλλογή. Ως ασκητής δηλαδή. Μάλλον έτσι. Έκανε, τον αναφέρει πολύ έμετρα νομίζω. Έκανε περισυλλογή εκεί και τον προετοίμασε ο Θεός έτσι ψυχικά για το έργο της Αποστολής. Φυσικά οι χριστιανοί του Ιεροσολύμων χαρήκαν όταν ακούσαν την μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου, εννοείται. Οι χριστιανοί, οι οποίοι ήσαν βέβαιοι ότι μεταστράφει ο Παύλος, ναι, αλλά πολλοί αμφέβαλαν. Και ο Ανανίας αμφέβαλε. Ήταν δυνατόν, λέει αυτός, ο διώκτης να γίνει μαθητής, δηλαδή χριστιανός. Τον αποστρέφονταν στην αρχή πολλοί, διότι δεν πίστευαν ότι έγινε χριστιανός. Άρα μία υπερφυσική δύναμη. Ήταν διάσημος διώκτης των χριστιανών. Διάσημος διώκτης. Όχι, εννοώ και τα στελέχη. Γι' αυτό και η μαρτυρία του μετά η χριστιανική λαμβάνει μεγαλύτερη σημασία και αξία. Διότι κηρύττει τον χριστιανισμό και μάλιστα με πνεύμα θυσίας ποιος. Ένας ο οποίος τον πολεμούσε πρώτα. Ήταν φανατικός διώκτης. Για να γίνει ο φανατικός διώκτης, ζηλωτής της πίστεως και φλογερός κήρυκας του Ευαγγελίου, σημαίνει ότι όντως συνέβη το θαύμα της Δαμασκού. Από φανατικός διώκτης, φανατικός υποστηρικτής. Αυτό δηλαδή... Από φανατικός διώκτης, ζηλωτής Απόστολος θα έλεγα. Το φανατικό να το αποφύγουμε. Να το αποφύγουμε. Διότι δεν έχει την καλή έννοια. Ωραία. Εν συνεχεία αρχίζει τη δράση τη χριστιανική. Βέβαια. Έχει τις πορείες, τις τέσσερες ιεραποστολικές πορείες και τα λοιπά. Πορείες. Στην αρχή της συζητήσεως είπα ότι θεωρώ πολύ σπουδαίο τη στιγμή που αποφάσισε από την Τροάδα να έρθει στη Μακεδονία. Για εμάς τους Έλληνες και για όλη την Ευρώπη νομίζω είναι σπουδαία. Για την Ευρώπη. Σπουδαία αποφασή του αυτή. Και αυτό πάλι με όραμα. Ήρθε στους Φιλίππους. Είδε εν οράματι ένα άνδρα Μακεδόνα, στη μορφή, στην εμφάνιση, ο οποίος έκαμε έκκληση προς τον Απόστολο. Διαβάσεις Μακεδονία, βοήθησαν εμείς. Να περάσεις τη Μακεδονία και να μας βοηθήσεις. Λένε οι ερμηνευτές ότι αυτός ο άνδρας που παρουσιάστηκε με τη μορφή Μακεδόνος ήταν ο άγγελος της Μακεδονίας. Ο άγγελος. Διότι τα έθνη και τα διάφορα διαμερίσματα των χωρών έχουν φύλακες αγγέλους. Αναφέρεται και στην Παλαιά Διαθήκη αυτό. Ο άγγελος του Περσών και τα λοιπά. Ο άγγελος είναι ακριβώς στο βιβλίο του προφήτου Δανιήλ. Ο άγγελος των Περσών, ο άγγελος των Ελλήνων. Αλλά γίνεται αποδεκτό ότι υπάρχει και... Και τα άτομα έχουν αγγέλους. Και τα άτομα έχουν αγγέλους. Και τα άτομα, ναι. Γιατί εδώ δεν είναι μόνο ότι ο Παύλος έδισε ένα όραμα στη Δαμασκό και αλλάζει. Ζει ένα όραμα στη Τροάδα και αλλάζει. Ζει ένα όραμα στην Κόρινθο. Και του λέει μείνει, ενώ ήταν έτοιμος να φύγει. Στην Κόρινθο ο Παύλος δούλεψε πολύ. Πολύ. Περισσότερο ο Απόστολος δούλεψε στο έδαφος του Ελληνισμού. Το Ελληνισμό. Μικρά Ασία και εδώ στην κυρίως στη σημερινή Ελλάδα. Μάλιστα. Εμείς οι Έλληνες πρέπει να είμαστε περισσότερο ευγνώμονες στον Απόστολο, διότι δούλεψε για μας περισσότερο με όλη την ψυχή του. Ναι. Αυτός μας, κυρίως μας εκχριστιάνησε, ο Παύλος. Πάντως η μέθοδος που χρησιμοποιούσε ήταν η συναγωγή. Δηλαδή πήγαινε στους συμπατριώτες του. Πρώτα πήγαινε στις συναγωγές και κήρυτε στους Ιουδαίους. Δεν έγραψε ο ίδιος ότι το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού η σωτηρία παντί το πιστεύω ότι πρώτον Ιουδαίο και Έλληνοι έπειτα. Αλλά συνήθως τον κυνηγούσαν οι συμπατριώτες του. Επειδή οι Ιουδαίοι είχαν την αληθινή θρησκεία, από αυτούς ξεκίνησε ο χριστιανισμός. Κατά σάρκα ο Χριστός προήλθε από τους Ιουδαίους, η Παναγία από τους Ιουδαίους,
οι Απόστολοι από τους Ιουδαίους. Λοιπόν, οι πρώτες μυριάδες των πιστών ήταν οι Ιουδαίοι. Λοιπόν, είχαν την προτεραιότητα οι Ιουδαίοι, πήγαινε στις συναγωγές και κήρυτε και πήγαινε και στον εθνικό κόσμο και κήρυτε. Εδώ στην Κόρινθο δούλεψε πολύ. 1,5 έτος. Λοιπόν, να σας ξεκουράσω λίγο εγώ. Έτσι... Είδε όραμα που του είπε πολλής λαός είναι σε αυτή την πόλη. Διότι είχε δυσαρεστηθεί εν μέρη από τους συμπατριώτες του εδώ. Βεβαίως και από τους συμπατριώτες του. Ασφαλώς το κήρυγμα του Ευαγγελίου συναντούσε εμπόδια, αντιδράσεις. Γιατί ήταν ανατροπή των αμαρτωλών θρησκευτικών, πολιτικών, καθεστώτων, κοινωνικών αντιλήψεων, ηθικών. Ναι. Ανατροπή των μέχρι τότε καθεστώτων και αντιλήψεων και ήταν φυσικό να συναντά αντιδράσεις. Θα επανέλθουμε στο θέμα της Κορίνθου. Την Κόρινθο βέβαια την επισκέφθηκε κατά τη δεύτερη αποστολική του πορεία, έτσι δεν είναι. Δεν έχουμε φυσικά κάποιο χάρτη να δείξουμε... ποιες πόλεις πέρασε, διότι είναι βασικό να ξέρουμε τότε που δεν υπήρχαν ούτε αεροπλάνα, ούτε, ούτε σιδηρόδρομοι. Οδηπορίες. Βάζαν οι Απόστολοι και 100 και 200 χιλιόμετρα με τα πόδια. Με τα πόδια, λοιπόν. Ταξίδιβαν με πλοία, και κινδύνευαν. Μέσα σε αμπάρια και κινδύνευαν. Και ναυαγούσαν. Δηλαδή, εγώ απλώς αναφέρω τις πόλεις τώρα. Μιλάμε Αντιόχεια, έτσι. Περνάει η Ταρσό, περνάει η Δέρβη, περνάει η Λύστρα, όλα αυτά στη Μικρά Ασία. Ικόνιο. Αντιόχεια, περνάει τη Φρυγία. Την Πισιδία, Ασία, αυτά είναι στη Τροάδα. Περνάει Νεάπολη, Φιλίππη, Αμφίπολη, Απολωνία, Θεσσαλονίκη, Βέρεια. Περνάει μέσα από τον Εβοϊκό κόλπο και φτάνει στην Αθήνα. Έτσι. Και στην Τροχία έρχεται από την Αθήνα, από τις Κυρονίδες Πέτρες, έτσι τουλάχιστον έχω ένα χάρτη εδώ, και φτάνει στις Κεχρές και από τις Κεχρές, την πορεία των 10 χιλιόμετρων περίπου, φτάνει στην στην αρχαία Κόρινθο, όπου εκεί περιγράφεται αλλού η είσοδος μέσα από το κράνιο πεδίο, ας πούμε, και φτάνει στην αρχαία Κόρινθο. Ωραία. Και μιλάμε για 51 μετά Χριστόν μέχρι 52 εσείς μετά Χριστόν. Εσείς ως Κορίνθιος θα έχετε ερευνήσει αυτά τα πράγματα. Ναι. Για να σας ξεκουράσω, λίγα. Και όχι, εμένα με ενδιαφέρει πάντα ποια πορεία έκανε από τις Κεχρέες μέχρι την αρχαία Κόρινθο. Και μάλιστα εδώ και 3 χρόνια έχουν οργανώσει εδώ στην Κόρινθο, ο Δήμος Κορίνθου, προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου, αγώνες. Τι αγώνες? Τρέξιμο. Ξεκινάνε δηλαδή από τις Κεχρές και τερματίζουν στην αρχαία Κόρινθο. Φυσικά ένα μέρος της πορείας ακολουθείται, σύμφωνα και με το περιηγητή Παυσανία, δηλαδή, αλλά όταν φθάνουν δηλαδή κάπου εκεί κοντά στην αρχαία Κόρινθο, η διαδρομή προς τα φανάρια αρχαίας Κόρινθου κτλ. Δεν ήταν αυτή, ούτε η διαδρομή αυτή ήταν κατευθείαν μέσω της πύλης των Κεχρεών και τα λοιπά, και μέσω του κρανίου περίπου πηγαίνει στην αρχαία Κόρινθο. Αυτό δεν ενδιαφέρει και τόσο τους τηλεθεατές. Το θέμα είναι εδώ πέρα, να μείνουμε λίγο στην Αθήνα, έτσι. Φθάνει στην Αθήνα και του λένε οι Αθηναίοι, τι λέει αυτός ο σπερμολόγος? Οι Αθηναίοι γινούσαν... Σπερμολόγος ήσαν ο Φλίαρος. Ο Φλίαρος. Και λέει... Υπήρχε μεγάλος εγωισμός στην Αθήνα. Και λέει ο Λουκάς ότι ήταν... οι Αθηναίοι δεν κοιτούσαν να μάθουν κάτι νεότερο στην αγορά. Οι Αθηναίοι θεωρούνταν διδάσκαλοι της οικουμένης, φιλόσοφοι κλπ. Και είχαν υπερήφανο αλαζονικό πνεύμα. Μάλιστα. Ναι. Τον οδήγησαν στον Άριο Πάγο, τον άκουσαν, ναι. Ας ακούσουμε και πάλι, λέει, ήταν αρκετά αυτά μας που μας είπες απόψε. Να μας διευκρινίσετε το εξής. Έχω διαβάσει, το ξέρετε, ότι αυτή δεν είχε, συγγνώμη, πολλούς καρπούς στο κήρυγμα στην Αθήνα. Αλλά πίστεψα... Λόγω του εγωισμού. Των φιλοσόφων εκεί, των Αθηναίων, στοϊκών, επικουρίων, οι οποίοι οι επικούροι, οι Θεοί, είχαν την κοιλιά τους. Μάλιστα. Τα πάθη τους, πάγομεν, πίωμεν, οριάσομεν, αύριο γάρα αποθνίσκομεν και εκμηδενιζόμεθα, έτσι θεωρούσαν το θάνατο εκμηδένιση. Εκεί δεν είχε πλουσίους καρπούς το κήρυγμα, και ότι η δημιουργία, θα έλεγα, του Αποστόλου Παύλου πάνω στον Άριο Πάγο ήταν, είναι κλασικό κείμενο, αν επιτρέπετε να εκφραστώ έτσι, πολύ σπουδαία δημιουργία, ενώ στην Κόρινθο είχε πλουσίους καρπούς. Γιατί εδώ τα σαρκικά πάθη ταπείνωναν τους ανθρώπους
και η ταπείνωση βοήθησε και η συνέστηση της αμαρτωλότητος βοήθησε στην μεταστροφή των ανθρώπων προς το χριστιανισμό που διδάσκει την αγάπη και το έλεος. Στην Αθήνα υπερίσχε η υπερηφάνεια, η αλαζονία, η οποία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την πίστη. Βέβαια πίστευσαν μερικοί και στην Αθήνα, ο Διονύσης Αρεοπαγίτης, επίσημο πρόσωπο, οι Δάμαρες και μερικοί άλλοι. Έπιασε μερικά ψαράκια στη σαγένεια του στο δίκτυο. Για το Διονύση Αρεοπαγίτη λένε το εξής. Φυσικά δεν αναφέρεται στο κείμενο της Καινής Διαθήκης ότι είχε το πρόβλημα όταν σταυρώθηκε ο Χριστός που έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη από ώρα έκτος ώρα ενάτης, γιατί έγινε αυτό το σκοτάδι και ότι κάπου εκεί λέει. Ήταν στην Αίγυπτο τότε. Α, ήταν στην Αίγυπτο. Μπορεί να σου πείτε δύο λόγια. Την Μεγάλη Παρασκευή ήταν στην Αίγυπτο, λένε ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Πολλοί φιλόσοφοι πηγαίνανε στην Αίγυπτο. Και έγινε το συγκλονιστικό αυτό φαινόμενο. Ότι χάθηκε ο ήλιος τρεις ώρες, ναι. Ναι, ο αισθητό και στην Αίγυπτο και είπε ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης σήμερον ή Θεός της Πάσχη ή το Παν απόλυτε. Σήμερα ή κάποιος Θεός Πάσχη, πίστευαν σε πολλούς Θεούς οι αρχαίοι Έλληνες, ή καταστρέφεται το σύμπαν. Βέβαια, δεν είναι πάλι την ερωτή προαίρεση του Διονύσιου του Αρεοπαγίτη. Ναι. Δείχνει ότι ήταν θρησκευτικό πρόσωπο. Ή Θεός της Πάσχη ή το Παν απόλυτε. Κατά την αποψή σας αληθεύει το γεγονός ότι ο Διονύσης Αρεοπαγίτης όταν άκουσε ότι αυτός ο Θεός, τον οποίο κηρύττει ο Απόστολος Παύλος, έπασχε τότε, ότι αυτό ήταν η δύναμη το να πιστέψει. Λοιπόν, βέβαια δεν αναφέρεται αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά αφού θα συνεζήτησε με τον Απόστολο Παύλο, δεν αποκλείεται, θα ανέφερε ίσως αυτό που συνέβη, θα άκουσε για τη Σταύρωση του Χριστού, θα του πει πότε και εγώ όμως στην Αίγυπτο αισθάνθηκα, είδα αυτό το φαινόμενο και λοιπά, συγκλονίστηκα. Μπορεί αυτά να συζητήθηκαν μεταξύ του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και του Παύλου. Η Γραφή βέβαια είναι, το Ευαγγέλιο είναι λακωνικό, αναφέρει τα βασικά πράγματα. Λοιπόν, φεύγει και έρχεται στην Κόρινθο. Να πούμε τώρα, εμάς μας διαφέρει, επειδή η εκπομπή γίνεται στην Κόρινθο, να μιλήσουμε περισσότερο για τη δράση του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο και βέβαια και να δούμε και ορισμένα κειμενά του, κατά το δυνατόν, να δούμε ποια πνευματική παρακαταθήκη έχει αφήσει και αν εμείς οι Κορίνθοι κατά κάποιο τρόπο τιμούμε δεόντως τον Απόστολο Παύλο, διαβάζοντας αυτά τα οποία λέει και πράττοντας αυτά τα οποία λέει, ή αν το τιμούμε μόνο επιφανειακά. Να πούμε όμως ότι η Κόρινθος ήταν η πιο διαφθαρμένη πόλη του κόσμου τότε. Θεωρείται όπως το Παρίσι της Γαλλίας σήμερα, έτσι θεωρείται τότε η Κόρινθος ήταν παύλωτη πόλη. Για να έρθει κανείς να διασκεδάσει στην Κόρινθο έπρεπε να δαπανίσει πολλά χρήματα και έλεγαν «ου παντός πλην εσ Κόρινθον». Δεν μπορεί ο καθένας να πλέει και να προς την Κόρινθο, πρέπει να έχει πολλά χρήματα για να πάει να διασκεδάσει στην Κόρινθο. Είχε εδώ, ήταν ο ναός της Αφροδίτης. Οι Ιερόδουλες, η μοναδική περίπτωση που υπήρχαν. Με πόσες Ιερόδουλες. Οι Ιερόδουλες, υπήρχαν Ιερόδουλες στο ναό της Αφροδίτης. Δεν έχει ξανασανθεί αυτό στην αρχαία Ελλάδα. Πόσες, χίλιες ή δύο χιλιάδες. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ή χίλιες ή δύο χιλιάδες Ιερόδουλες. Πόρνες οι οποίοι εξυπηρετούσαν τον ναό. Οι οποίοι πόρνευαν και αυτό το θεωρούσαν λατρεία. Το θεωρούσαν λατρεία. Λατρεία της θεάς Αφροδίτης. Φανταστείτε που είχε φτάσει η διαφθορά. Όχι. Εδώ ήταν και η περίφημη Ετέρα η Λαΐδα. Λαΐδα. Δύο λαΐδες υπήρχαν. Γενικά η οδός Λεχαίου πάρχισε από τον αρχαίο Κόρινθο μέχρι το λιμάνι του Λεχαίου. Εκτός από τα καταστήματα είχε και πολλές λαΐδες εισαγωγικά. Επίσης και χρειάζεται, δεν ήταν κάποιες διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή όμως αυτά τα σαρκικά αμαρτήματα συντρίβουν και ταπεινώνουν τον άνθρωπο και τον κάνουν να αηδιάζει τον εαυτό του, όταν ακούστηκε το κήρυγμα της χριστιανικής ηθικής, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το κήρυγμα της αγνότητος από τον Απόστολο Παύλο και της μετανοίας και του ελέος, λοιπόν, μετεστράφησαν πολλοί αμαρτωλοί και έγιναν Άγιοι. Μάλιστα. Γι' αυτό είπε,
Λαός πολύ σε στήμη αντιπολιτά αυτή. Ωραία. Μείνε, λέει, και παράμενε στην πόλη και κήρυξε, διότι έχω πολύ λαό σε αυτή την πόλη. Έρχεται στην Κόρινθο σαν ξένος μεταξύ ξένων, έτσι δεν είναι. Και βρίσκει δύο συμπατριώτες του, οι οποίοι είναι σκηνοποιοί. Και δουλεύει ο Παύλος. Δεν είναι ότι κηρύττει χωρίς να δουλεύει. Δουλεύει χειρονακτικά. Ο Παύλος δούλευε χειρονακτικά. Κάτι που θα έλεγα ότι ήταν τιμητικό βέβαια για τον Παύλο, ότι δούλευε χειρονακτικά, ήταν σκηνοποιός, πουλούσε τις σκηνές και με τα χρήματα ζούσε αυτός, λυτή ζωή φυσικά, και οι συνεργάτες του. Λοιπόν, τις χρήες μου, είπε εκεί στο συνέδριο των ποιμένων στην Έφεσο ο Παύλος, στις ανάγκες μου και τις ούσι μετεμού και στις ανάγκες των συνεργατών μου, υπηρέτησαν οι χείρες αυτοί. Αυτά τα χέρια δούλευαν, λοιπόν, κάναν σκηνές, τις πουλούσε και έτσι ζούσε ο Παύλος και ζούσαν οι συνεργάτες του. Τιμητικό αυτό για τον Παύλο, αλλά δεν είναι τιμητικό για τους συνεργάτες, για τους ανθρώπους, όχι για τους συνεργάτες του, και οι συνεργάτες του ήσαν άνθρωποι ανώτεροι, για τον κόσμο ο οποίος δεν διέθετε έτσι προθήμως, λοιπόν, τα μέσα, τα υλικά, για να μπορούν ανετότερο να κινούνται όσοι Απόστολοι, ο Παύλος και οι άλλοι, ο Πέτρος και οι άλλοι. Ήταν άλλωστε, ήταν τότε και η εποχή δύσκολη από υλικής πλευράς, από οικονομικής. Ένα πιάτο φαγητό τότε δεν ήταν μικρή υπόθεση. Και ένα ποτήρι νερό ακόμη μερικές φορές δεν ήταν μικρή υπόθεση. Και ένα ρούχο δεν ήταν μικρή υπόθεση τότε. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, άχρητες άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν κλπ. Εντύπωση κάνει σε πολύ κόσμο ότι ξεκινάει να πάει σε άγνωστα μέρη με μία αυτοπεποίθηση, έρχεται εδώ και πάντα έβρισκε κάποιος να τον εξυπηρετήσουν. Δεν το έμπα, πίστευε στην πρόνοια του Θεού. Στην πρόνοια του Θεού. Αφού μιλούσε με τον Θεό τον ίδιο. Ήταν τόσο μεγάλος ο Παύλος. Λοιπόν, εδώ ασκεί το επάγγελμα του σκηνοποιού μαζί με ένα με η Πρίσκυλα και ο Ακύλας, συνεργάτες του Παύλου, οι οποίοι τιμώνται εδώ στην Κόρινθο. Υπάρχει και σύλλογος, Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος, Πρίσκυλα και Ακύλας. Αλλά έτσι, παντού επαναλαμβάνεται το ίδιο. Σε όποια πόλη πηγαίνει, είτε στη Μικρά Ασία, είτε στη Μακεδονία, είτε στην Κόρινθο, πηγαίνει στους συμπατριώτες του και συνήθως οι συμπατριώτες του τον κυνηγάνε, να λέγαμε απλά. Τον διώχνουν. Φαλανδικοί Ιουδαίοι. Και συνέβη και στους Φιλίππους, συνέβη και εδώ στην Κόρινθο. Τον επιάνε και τον πήγαινε μπροστά στο Γαλλίωνα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αλλά ο Γαλλίων δεν ήθελε να ασχοληθεί με ζητήματα θρησκευτικά των Ιουδαίων. Τη στάση του Γαλλίου, να θέλουμε να δούμε λιγάκι. Δηλαδή, ο Γαλλίων τότε έπαιξε πολύ φιλόσοφο εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αφιψηλού είδε τα πράγματα. Και ενώ πιάσανε εκεί τον Σοστένη, ποιο ήταν εκεί ο αρχισυνάγωγο, και τον ξυλοκοπούσαν οι Έλληνες. Ουδέν έμειλεν αυτό. Δεν ενδιαφερόταν καθόλου. Έκανε χάζι, έσπαζε πλάκα, θα λέγαμε, ο Γαλλίων. Ωραία. Από ό,τι ξέρουμε, από την Κόρινθο, εδώ στην Κόρινθο ή στην Κορινθία, έγραψε την επιστολή προς Ρωμαίους, έτσι. Ή την έστειλε από εδώ με τη Φίβη στη Ρώμη, τουλάχιστον. Εκείνο πρέπει να τονίσουμε, κύριε Κουτσούγκο, είναι ότι ο Παύλος μας άφησε 14 επιστολές. Μάλιστα. Κείμενα που θα έλεγα είναι τόσο έντονα, τόσο θεία και τόσο ανθρώπινα, ώστε διατρυπούν την καρδιά, τη συνείδηση του αναγνώστη. Εάν φυσικά ο αναγνώστης καταλαβαίνει από πνευματικά κείμενα, έχει πνευματικό αισθητήριο. Δεν ξέρω άλλα κείμενα τόσο διεισδυτικά στη συνείδηση του ανθρώπου όσο είναι οι επιστολές του Παύλου, κείμενα που δημιουργούν μόνιμες και ισχυρές εντυπώσεις και όχι ποτέ προσωρινές εντυπώσεις. Ξέρετε, μπορεί να διαβάσει κανείς ένα βιβλίο, το ωραιότερο βιβλίο από τα άλλα βιβλία του κόσμου, και να μην έχει διάθεση να το διαβάσει για δεύτερη φορά. Αυτό τις επιστολές του Παύλου, για αν κανείς έχει γεύση πνευματική,
Δεν φορταίνει να τις διαβάζει κανείς. Να εκφραστώ έτσι και εκ πείρας. Λοιπόν, εγώ που έτσι από μικρό παιδί ασχολούμαι με τις γραφές, σας λέω ότι δεν χορταίνω να διαβάζω τις επιστολές του Παύλου. Όλη τη γραφή, αλλά ιδιαίτερα τις επιστολές του Παύλου και του κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Αυτά είναι τα ισχυρότερα κείμενα στην παγκόσμια γραμματεία. Μεταξύ των επιστολών είναι τέσσερες οι μεγάλες. Οι μεγαλύτερες είναι τρεις. Η προς Ρωμαίους, η πρώτη προς Κορινθίους και η δευτέρα προς Κορινθίους. Δύο μεγάλες επιστολές προς Κορινθίους. Είχε στείλει και μία τρίτη που χάθηκε νομίζω προς Κορινθίους. Ναι, η επιστολή των Δακρύων λένε ότι υπήρχε και μία τρίτη η οποία χαρακτηρίζεται ως η επιστολή των Δακρύων. Σας έγραψα, λέει, εξυνοχής καρδίας και πολλών δακρύων, σφίγγοντας την καρδιά μου γιατί τους έλεγξε. Και για να τους ελέγξει έσφιξε την καρδιά του ο Παύλος. Είχε μεγάλη λεπτότητα συνειδήσεως. Εδώ στην Κόρινθο, εντάξει, λαός πολύ πίστευσε, αλλά υπήρξαν και διαιρέσεις, υπήρξαν και λογομαχίες, μερικοί εξύψωναν άλλους διδασκάλους του Ευαγγελίου και υποτιμούσαν τον Παύλο κλπ. Γι' αυτό αναγκάστηκε να τους γράψει ότι αν έχετε μυρίους παιδαγωγούς, μυρίους διδασκάλους, αλλά δεν έχετε πολλούς πατέρας, πνευματικός πατέρας σας είμαι εγώ, ο Παύλος που με σπέρμα το Ευαγγέλιο σας γέννησα, σας έκαμε χριστιανός. Είμαι πατέρας σας και είστε πνευματικά τέκνα. Και έγραψε και κάτι άλλο στους Κορινθίους, ότι ενώ σας αγαπώ περισσότερο, με αγαπάτε λιγότερο. Το είπε αυτό. Και τους είπε ότι η καρδία ημών πεπλάτηντε, ο Κορίνθιε, το στόμα ημών ανέωγε προς εμάς, ου στενοχωρήστε εν ημίν, στενοχωρήστε δεν της πλάκτης ημών, την αυτήν αντιμυστίαν, λέγω, πλατήλθετε και εμείς. Εγώ, λέει, έχω πλατιά καρδιά, λέγει ο Παύλος, και τους σας χωρώ όλους μέσα στην καρδιά μου, και είστε άνετα μέσα στην καρδιά μου, δεν στενοχωρήστε, έχετε άνετο χώρο βρει μέσα στην καρδιά μου. Λοιπόν, πλατινθείτε κι εσείς για να με χωρέσετε ανέτος μέσα στις καρδιές. Υπήρχαν πολλοί ψευδοδιδάσκαλοι και ψευδαπόστολοι. Θα διαβάσουμε μια περικοπή και θα το δούμε αυτό, κύριε Μητσούκο, όμως, επειδή... οι οποίοι έκαναν αντίπραξη στον Παύλο. Ναι, ωραία. Εκείνο θέλω, εκεί ακριβώς θέλω να... Τον κατηγορούσαν και έλεγαν, όταν μιλάει και όταν γράφει οι επιστολές του είναι βαριές, εντάξει, είναι σημαντικές οι επιστολές του, αλλά άμα τον δεις, δεν σου γεμίζει το μάτι που λέμε σήμερα, η παρουσία του σώματος λέει είναι εξουθενωμένη και ο λόγος το προφορικός λέει δεν... Εδώ ήταν, λάτρευαν το λόγο, τη ρητορία, τον Απολό θεωρούσαν ανώτερον. Απολό, λοιπόν, κυφά, Απολό. Τον Παύλο δηλαδή τον είχαν σε δεύτερη μοίρα. Λοιπόν, ενώ ο Παύλος είναι ο ανώτερος όλων. Αυτοί οι φατριασμοί που υπήρχαν τότε στην αρχαία Κόρινθ, έτσι δεν είναι, άλλος το κεφάλαιο στο Απολό, με μέρης το Χριστός κτλ. Η οπαδοποίηση ήταν στην μία, οπαδοποίηση ήταν. Καθένα την έχει οπαδού. Τα ελαττώματα, τα ανθρώπινα και ιδίω τα ελληνικά ελαττώματα. Αυτό φοβάμαι ότι υπάρχει και σήμερα. Τις διαιρέσω. Υπάρχει και σήμερα. Όχι φοβάστε, είναι γεγονός ότι υπάρχει. Και στην περιοχή μας. Και, και στην Κόρινθο. Και παρηγορούμε, δηλαδή, ότι υπήρχαν και στην πρώτη εκκλησία, την Αποστολική, που ήταν η ενδοξότερη εκκλησία. Μάλιστα. Κύριε Κουτσούκο και αγαπητοί τηλεθεατέ, η ατέλεια, τα ελαττώματα, τα αμαρτήματα είναι χαρακτηριστικά όλης της ανθρωπότητας, όλων των ανθρώπων. Και οι τελειότεροι τύποι είναι ατελείς. Και οι τελειότεροι, επαναλαμβάνω, τύποι είναι ατελείς. Το τέλειο υπάρχει στο Χριστό. Και οι ατελείς άνθρωποι θα είναι τέλειοι μόνο με τα θάνατο. Με τα θάνατο δεν θα υπάρχουν ατέλειες, ελαττώματα, αμαρτήματα. Εδώ και οι τελειότεροι άνθρωποι έχουν τις ατελειές τους. Ο Παύλος δεν έλεξε κάποτε τον Πέτρο διότι έκανε νεράσει κάποια υπόθεση. Είχανε μια διαφορά. Δεν ήταν θέμα διαφορά πίστεως. Θεόπλευση ήταν και οι δυο. Ήτανε. Αλλά ο Πέτρος, επειδή εφοβήτω τους εξιωδαίων χριστιανούς
που ήταν φανατική στον νόμο τον Ιουδαϊκό και ενώ συνέτρωγε με τους εθνικούς, όταν, τους χριστιανούς, τους εξεθνών, τους εξοδουλατρών προηγουμένως, λοιπόν, ήταν περίπτωση που έτσι αποστρεφόταν τους εξεθνών χριστιανούς για να μην του κατηγορήσουν οι εξιουδαίων χριστιανοί. Λοιπόν, και είχε σχέση και με την περιτομή και τότε είπα, τον ήλεξε με την περιτομή, με τα μοσαϊκά ήθη και έθιμα. Λοιπόν, υπέστειλε και αφόριζενε αυτόν. Λοιπόν, έκανε πως διαχωρίζει τη θέση του. Έκανε κάποια πολιτική, ας το πούμε, η οποία δεν εγκρίνεται από το ευθύ χριστιανικό πνεύμα και τον ήλεξε ο Παύλος, τον Πέτρο, ας είναι και εκείνος κορυφαίος. Ωραία. Τον ήλεξε κατά πρόσωπο. Δηλαδή, πώς θα το λέγαμε σήμερα. Του τα είπα, λέει, κατάμουτρα. Διότι σε αυτό το σημείο είχε άδικο. Ναι. Βάδιζε με διπλωματικά, έκανε μια πολιτική που δεν εγκρίνεται από την ευθύτητα του χριστιανισμού. Κάποτε ο Παύλος συγκρούστηκε και με τον Βαρνάβα. Το Βαρνάβα, ναι. Διότι ο Παύλος ήταν απόλυτος. Ο Βαρνάβας ήταν πιο επίοικης. Ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί ο Ιωάννης Μάρκος δεν ακολούθησε μέχρι τέλος τους Αποστόλους στην Αποστολή. Και ο Παύλος έτσι δυσαρεστήθηκε και δεν ήθελε πλέον να έχει συνεργασία με τον Μάρκο Ιωάννη. Ο Βαρνάβας ήταν επίοικης και έλεγε εντάξει δεν, να τον παραβλέψουμε αυτό και να τον έχουμε συνέχεια να έχουμε συνεργασία. Και ήρθαν σε παροξισμό, λογομάχησαν, φώναξαν, όχι για μπέλια και για χωράφια. Λοιπόν, και οι δυο από καλά ελαττήρια. Και απεχωρίστησαν κάπως τον καιρό οι δύο Απόστολοι. Και δούλευαν ανεξαρτήτως ο ένας από τον άλλον, εκατόπιν όμως επανήλθαν. Επανήλθαν πάλι. Ένας μέσος Κορίνθιος μπορεί να κάνει την εξής ερώτηση. Ξέρουμε τώρα, όλος ο κόσμος ξέρει ότι τότε η Κόρινθος ήταν έδρα Ανθιπάτου, η Ελλάδα λέγεται Αχαΐα τότε και η Ελλάδα στην ουσία είχε η νότιος... Ήταν Αχαΐα και Μακεδονία. Και Μακεδονία, η νότιος Ελλάδα. Ελλάσσεστη και Μακεδονία. Υπήγεται δηλαδή στη Κόρινθο. Yeah. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης δεν αναφέρουν αν ο Απόστολος Παύλος έφυγε από την Κόρινθο και πήγε στην Κορινθία, πήγε σε γειτονικές περιοχές κτλ. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Αυτό είναι βέβαια μια απορία. Είναι δυνατόν να μείνει 1,5 χρόνο στην Κόρινθο και να μην πήγε? Να μην πήγε και γύρω σε κομοπόλεις, χωριά. Ναι. Είναι πολύ πιθανό. Δεν αναφέρεται βέβαια. Είναι πολύ πιθανό να πήγε. Διότι μέσα στην Κόρινθο ήταν και άνθρωποι που έρχονταν από τη γύρω περιοχή και μπορεί να το είπαν μια μέρα θέλουμε να έρθεις στο χωριό μας να κηρύξεις. Και να πήγε. Είπαμε ότι το Ευαγγέλιο δεν αναφέρει λεπτομέρειες. Όμως για το Χριστό τι αναφέρει το Ευαγγέλιο? Ότι περιόδευε πόλεις, κομοπόλεις και χωριά. Είναι οι Απόστολοι ακολουθούσαν το παράδειγμα του Κυρίου. Είχαν τη μίμηση δηλαδή και οπωσδήποτε μπορεί να το συμπεράνει κανένας. Βεβαίως. Αυτό το πράγμα. Ωραία. Σκόλοψη της Αρκός. Να πούμε δύο λόγια. Σκόλοψη της Αρκή, μάλιστα. Ο Παύλος... Τι ήταν αυτό ο σκόλοψης? Επειδή ήταν καταπλημμυρισμένος από τη χάρη του Θεού, επειδή είχε πολύ μεγάλες πνευματικές επιτυχίες και κατακτήσεις, επειδή είχε πολλά οράματα από το Θεό και πολλές αποκαλύψεις, υπήρχε κίνδυνος να υπερηφανευτεί και αυτός ο Παύλος, ο πιο ταπεινός από τους Αποστόλους που έλεγε «Εγώ δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, είμαι ένα έκτρωμα, ένα εξάβλωμα». Αν υπήρχε εν τούτης λόγω συγγνώμη της, των θαυμάτων, των οραμάτων, των αποκαλύψεων, των επιτυχιών του, υπήρχε κίνδυνος να υπερηφανευτεί και ο Παύλος. Mm-hmm. Ο Χριστός είναι Θεός, καρδιογνώστης και ξέρει. Ήξερε λοιπόν ότι μπορούσε να υπερηφανευτεί και ο Παύλος. Άνθρωπος και είναι. Του έδωκε σκόλοπα τη σαρκή, ένα αγκάθι να τον κεντάει στη σάρκα, να τον πληγώνει, να του προκαλεί πόνο και να υποφέρει, να βασανίζεται. Αυτός ο σκόλοψης της σαρκή, όταν λέει σκόλοψη άκαλου, θα εκφράζεται μεταφορικά ο Παύλος, ήταν νομίζω δαιμόνιο, άγγελος του σατανά,
η έκφραση που λέει συνεχεία της εκφράσεως κόλοψης αρκεί άγγελος σατάνα, άγγελος του σατανά, νομίζω ότι πρέπει να εκλειφθεί εν κυριολεξία ότι αυτό το αγκάθι που τον ενοχλούσε και του προκαλούσε πόνο ήταν άγγελος του σατανά, δαιμόνιο δηλαδή, που επέτρεπε ο Θεός κατά καιρούς να χτυπά τον Απόστολο. Του προκαλούσε κάποια ασθένεια, φαίνεται και δυσμορφία, γιατί εκεί στους Γαλάτας έμεινε και κήρυξε, λέει, διασθένεια της σαρκός και την ασθένεια την εν τη σαρκή μου ούτε εξεπτήσατε. Την ασθένεια, λέει, που είχα στο σώμα μου, δεν την αηδιάσατε. Φαίνεται ότι είχε κάποια παραμορφωτική ασθένεια όταν τον επέτρεπε ο Θεός να τον χτυπάει το δαιμόνιο, ο άγγελος του σατανά, και παραμορφωνόταν ο Παύλος και γινόταν αηδία, θα λέγαμε. Γι' αυτό λέει «και την ασθένεια την εντισαρκή μου ούτε εξεπτήσατε». Εσείς δεν επένετε ακριβώς στις λέξεις και διαθήκη. Δεν επέτρεψε και... όπως γράφει ο Μέγας Αθανάσιος στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου. Μέγας δεν ήταν ο Αντώνιος, μεγαλύτερος ασκητής. Δεν επέτρεψε όμως ο Θεός κάποτε δαιμόνιο να χτυπήσει, να ξυλοκοπήσει τον Μέγα Αντώνιο. Προς τα πύλωση. Σωστό. Αλλά αυτό που λέει συνεχεία, η γάρ δυναμίζει με ασθενεία τελείωται, νομίζω είναι το χαρακτηριστικό της κυριακής θρησκείας, ένα τους αιώνας. Και αλλού λέει... Πώς προχωράει, μέσα από τις ανθρώπινες αδυναμίες. Έτσι είναι. Το παρεκάλεσε τρεις φορές ο Απόστολος Παύλος, επειδή υπέφερε πολύ από αυτό το χτύπημα του σατανά, παρακάλεσε τρεις φορές τον Κύριο να αποστεί, να απομακρυνθεί το δαιμόνιο που του προκαλούσε αυτή την ασθένεια και αυτό το βάσανο. Και ο Κύριος δεν τον άκουσε, το απάντησε «Σου αρκεί η χάρις μου, η δυναμής μου, τελειούται, αποδεικνύεται τέλεια εν ασθενεία». Στην ασθένεια, στην κατάσταση αδυναμίας, φυσικής αδυναμίας. Δεν λέει αλλού ο Παύλος «Έχομε των θησαυρών ενωστρακίνη σκεύεση» είναι η υπερβολή της δυνάμειος ή του Θεού και μη εξημών. Εμείς, λέει οι Απόστολοι, έχουμε το θησαυρό, τον πολύτιμο θησαυρό της πίστεως, του Ευαγγελίου. Λοιπόν, μέσα σε οστράκινα σκεύη, σε πύληνα σκεύη, εύθραυστα σκεύη. Τι ήσανε? Άνθρωποι, εύθραυστες υπάρξεις ήσαν. Έχουμε το θησαυρό μέσα σε εύθραυστα σκεύη, ώστε η υπερβολική δύναμη που εκδηλώνεται διαμέσου ημών να αποδοθεί στο Θεό και όχι σε εμάς. Βλέπετε, ο Χριστός δεν κάλεσε ισχυρούς του κόσμου να τους κάνει αποστόλους. Δεν καλούσε ισχυρούς του κόσμου και πετύχαναν μεγάλα πράγματα, θα έλεγε ο κόσμος, επέτυχαν τα μεγάλα πράγματα, διότι είναι ισχυροί, έχουν δύναμη μεγάλη, έχουν ευγενή καταγωγή, έχουν τεραστία μόρφωση, έχουν κύρος απέναντι των μαζών και επιβάλλουν. Κάλεσε ανθρώπους, απλούς, απλοϊκούς ανθρώπους, για να φανεί ότι τα κατορθώματα των Αποστόλων δεν μπορεί να προέρχονται από αυτούς τους αδυνάτους ανθρώπους, προέρχονται από τη δύναμη του Θεού. Εδώ έχει και μία ρήξη με τους συμπατριώτες στην Κόρινθο. Τα περιγράφει ωραία ο Λουκάς, φυσικά το ξέρετε εσείς. Λέει: «Αντιτασσομένο δε αυτών και βλαστημούντων, εκτιναξάμενο στα ημάτια, είπε προς αυτούς: Το αίμα ημών επί την κεφαλήν ημών. Καθαρός εγώ από τον νυν εις τα έθι πορεύσομαι». Εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Νομίζω το είπε για τους Κορινθίους. Δεν το είπε για τους Κορινθίους. Το είπε για τους συμπατριώτες του, έτσι. Ναι. Εδώ υπάρχει λέει, η παράδοση κακώς. Θα λέει, στραφώ ναι, προς τα έθνη, ναι, προς τους εθνικούς. Ναι. Δηλαδή, σε μια ρήξη. Να μείνουμε βέβαια ως προς το όραμα και θέλω να διαβάσω... Εδώ πίστευσε όμως ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος. Ο Κρίσπος, ναι. Ο Κρίσπος, ο αρχισυνάγωγος, επίστευσε το Κυρίως είναι όλο το οίκο αυτού και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευσαν και βαπτίζοντο. Ναι. Τώρα, για το όραμα. Πώς μπορούμε να πούμε δύο λέξεις, δηλαδή το όραμα τι είναι? Είναι δηλαδή αυτά τα οράματα του Αποστόλου Παύλου τα οποία έβλεπε, ήταν ενύπνια, ήταν ενεγρηγόρση? Δηλαδή, ενεγρηγόρση. Δηλαδή το οποίο λέει, Λουκάς, ενεγρηγόρση. Είπε μπορούσε ο Κύριος διοράματος εν νυχτή το Παύλο. Ναι, εντάξει,
Μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσει. Διότι εγώ είμαι μετά σου και ουδή επιθύσει του κακώσει, διότι λαό εστίμη πολύ σε να δει κανεί ένα όνειρο εκ Θεού. Λοιπόν, δίλανται να δει όμω και ένα όραμα ενεγρηγόρση. Λοιπόν, ο Παύλο μπορούσε και ενεγρηγόρση. Ξύπνιο. Να βλέπει οράματα και έβλεπε φυσικά τέτοια οράματα ενεγρηγόρση. Μπορούσε να δει και στον ύπνο. Δεν είπε ότι το Θεός θα στείλω το πνεύμα και θα ενυπνιάζονται ενύπνια οι άνθρωποι, θα βλέπουν όνειρα εκ Θεού. Δεν μίλησε στον Ιωσήφ, τον μνήστρο της Παρθένο, με όνειρο. Λοιπόν, αλλά συγκείδος όμως έβλεπε τα οράματα ενεγρηγόρση. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε, κύριε Κουτσούκου, ότι για να δείξει ο Θεός πόσο μεγάλος είναι ο Παύλος και να τον ενισχύσει στη μεγάλη αποστολή του, τον άρπαξε με τη δυναμή του και τον ανέβασε μέχρι τρίτου ουρανού. Αυτό θα σε ρωτούσε, γιατί η κορύφη θέλει να ακούσουμε γι' αυτό. Ναι. Και αυτό το έκρυβε 14 χρόνια. Το έκρυβε. Δεν το έλεγε. Είχε δει πλήθος, λάβει πλήθος αποκαλύψεις. Είχε δει πλήθος οπτασίες από το Θεό, αλλά αυτά τα κρατούσε μυστικά. Ωραία. Δεν έλεγε, όπως λένε μερικοί εκεί, ψευτοραματιστές, που τους πλανά ο διάβολος και κάνονται και διηγούνται τα οράματά τους, τα οποία είναι οράματα εκ του διαβόλου. Εκείνος που είχε οράματα όντως εκ του Θεού και ήταν ταπεινός, τα έκρυβε και επειδή τον πολεμούσαν οι ψευδάδελφοι, οι ψευδαπόστολοι, και έλεγαν αυτό δεν είναι Απόστολος. Τότε δεν ήταν κοντά στον Χριστό, όπως ήταν ο Πέτρος και ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ και ξέρω εγώ τρία χρόνια. Αυτός ψευδαπόστολος είναι. Επειδή υπονόμευαν συνεχώς το κύρος του οι ψευδαπόστολοι, αναγκάστηκε να επικαλεστεί αυτό το όραμα και αυτή την αποκάλυψη. Έπειτα από 14 χρόνια. Κύριε Σουτρόπουλε, εσείς έχετε προσωπικές πνευματικές εμπειρίες και είστε κάνετε ένα πνευματικό αγώνα. Να μας εξηγήσετε περίπου, αν θέλετε, δηλαδή αυτό το ότι ο Παύλος πήγε στους τρίτους ουρανούς. Το δεν ήταν στον ύπνο. Όχι. Όπως είμαστε τώρα. Αρπάγη. Τον άρπαξε η δύναμη του Θεού και τον ανέβασε πάνω από τα άστρα, πάνω από τους γαλαξίες. Δεν μας λέει πού, πότε. Μέχρι τρίτου ουρανού. Όχι, λέει πότε. Κάποιος που έχει ασχοληθεί, αλλά σε γιατρός ευσεβής επιστήμων, που έχει ασχοληθεί με τον σκόλοπα του Πισαρκή, λέει ότι στην Αντιόχεια συνέβη. Στην Αντιόχεια. Δεν λέει βέβαια η Κοινή Διαθήκη, το συμπεραίνει αυτός, έτσι μελετώντας ότι στην Αντιόχεια πρέπει να συνέβη αυτό το όραμα. Δεν μας ενδιαφέρει πού? Πότε και πού δηλαδή, συνέβη. Δηλαδή έζησε το παράδεισο. Μας ενδιαφέρει αυτό καθεαυτό. Το όραμα, το θαύμα που συνέβη. Έχει μια άλλη διάσταση την οποία εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε. Τον άρπαξε η δύναμη στο Θεού και τον ανέβασε μέχρι τρίτου ουρανού. Τρίτου ουρανού σε μια συμβολική έκφραση στην ουσία. Υπάρχει μια διαίρεση σε τρίτους ουρανούς. Ο κατώτερος ουρανός είναι ο ουρανός που πετούν τα πτηνά. Τα πτηνά του ουρανού, δεν λέμε. Ο ανώτερος είναι ο ουρανός που είναι οι νεφέλες, τα σύννεφα και ο ακόμη ανώτερος είναι ο ουρανός που είναι τα άστρα. Ωραία. Τον ανέβασε μέχρι τρίτου ουρανού σημαίνει τον ανέβασε σε πολύ μεγάλο ύψος. Πνευματικό ύψος. Βέβαια, τον ανέβασε... Σωματικός. Όχι, αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Τον ανέβασε πολύ ψηλά. Η φυσική ουρανή, ο φυσικός ουρανός λαμβάνεται σαν σύμβολο του πνευματικού ουρανού, του μεταφυσικού κόσμου, του υπερφυσικού κόσμου. Ήταν τα μυστήρια μεγάλα. Και μπήκε μέσα στον παράδεισο και ήκουσε νάρι τα ρήματα. Είδε πράγματα που δεν είδε ποτέ του. Είναι ο κόσμος εκείνος, έχει άλλες διαστάσεις, άλλα πράγματα. Σε οποίες δεν παρασυλλάβουμε. Αδιανόητα. Δεν έχω προσλαμβάνω στις παραστάσεις για να περιγράψουμε εκείνα τα πράγματα. Δεν έχουμε προσλαμβάνω στις παραστάσεις. Και ο ίδιος. Δεν είδε πράγματα σαν αυτά που υπάρχουν. Και ο ίδιος δεν τα περιγράψε. Είπε άρρη τα ρήματα. Άρρη τα ρήματα, ούτε εξών ανθρώπων λύση. Άκουσα πράγματα που δεν μπορεί να τα πει. Τα οποία
Δεν μπορεί, είναι εφήση αδύνατον να τα εκφράσει η ανθρώπινη γλώσσα. Ναι. Λέει όμως, δεν κατάλαβε αν πήγε με το σώμα ή χωρίς το σώμα. Πιθανώς να πει με το σώμα, ή και χωρίς πιθανώς το σώμα. Να έμεινε το σώμα στη γη και να πει με το πνεύμα, με την ψυχή. Μάλιστα. Πάντως, αυτό το χωρίο αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, είναι και πνεύμα ή ψυχή. Διότι λέει, δεν κατάλαβα, λέει ο Κύριος ξέρει, αν πήγα με το σώμα ή χωρίς το σώμα. Μάλιστα. Αν πήγε χωρίς το σώμα, πώς πήγε? Ως πνεύμα. Άρα ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, είναι πνεύμα. Λοιπόν, το λέω αυτό για τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, που λένε ότι ο άνθρωπος είναι μόνο σώμα, ένα τσουβάλι χώμα. Και πεθαίνει και εκμυδενίζεται. Λάθος. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, είναι και πνεύμα. Αυτή τη στιγμή αν μιλάμε, δεν μιλάει εδώ τα κόκαλα και τα κρέατα. Λοιπόν, ομιλεί μια πνευματική μυστηριώδης αρχή που υπάρχει μέσα μου. Λοιπόν, αυτό που λέγει η γραφή ψυχή ή πνεύμα. Έτσι. Πάντως, όπου πήγαινε είχε και πλήθος από συνεργάτες, οι οποίοι τον ακολουθούσαν πολύ, και άντρες και γυναίκες. Τον ακολούθησαν, αλλά υπήρξαν και δύσκολες ημέρες. Και δύσκολες ημέρες. Φοβερές περιστάσεις στη ζωή του Παύλου, που δηλίασαν και τον εγκατέλειψαν και έμεινε ο Λουκάς μόνο μαζί του. Ο Λουκάς. Δύο λόγια για τον Λουκά. Ο Λουκάς ήταν ο στενότερος και πιστότερος συνεργάτης του Παύλου. Έγραψε το... Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και τις πράξεις των Αποστόλων. Το τρίτο Ευαγγέλιο του κατά Λουκάν και έγραψε και τις πράξεις των Αποστόλων και ακολουθούσε τον Απόστολο στις περιοδίες του. Και εκεί που στις πράξεις που γράφει καταπληθυντικών περιλαμβάνοντας και τον εαυτό του, τα ημείς εδάφια που λέμε εμείς στη θεολογία, που λέει ημείς, εννοεί τον Παύλο και τον εαυτό του. Λοιπόν, ακολούθησε τον Παύλο και έμεινε πιστός. Το λέει και όλες. Μέχρι τέλος τον Παύλο. Ο Λουκάς ήταν γιατρός και ζωγράφος. Πάντες με εγκατέλειπον. Λοιπόν, Λουκάς μόνος εστίμεται μου. Λουκάς ο ιατρός, ο αγαπητός. Ο Λουκάς βέβαια ήταν και ζωγράφος από ό,τι η παράδοση αναφέρει. Και, ναι, και γι' αυτό και γράφουμε τόσο παραστατικά τις πράξεις. Είναι σαν να τα βλέπεις αυτά που γράφεις πράξεις. Είναι, έχει γλαφυρό λόγο. Μάλιστα. Καλά είναι, θεόπνευστη άνδρας αυτή. Εδώ βέβαια στην προσδομένη επιστολή αναφέρει ένα σωρό άλλο ονόματα. Πρίσκυλα, Ακύλας, Επένετος, Μαριά, Ανδρόνικος, Ιουνία, Αμπλία, Ορβανός, Τάχης, Απελής, Αριστόβουλος, Ηρωδίωνας, Νάρκησος και στέλνει χαιρετίσματα και, θα λέγαμε. Και έτσι, Ιωάννης Κουτσούκος. Συνεργάτες της εκκλησίας, αφού έρχεσαι και κάνεις εκπομπές λοιπόν, και χρησιμοποιείς το λόγο του Αποστόλου Παύλου, είσαι συνεργάτης του 20ου αιώνα. Ρούφος Ασύγκριτος, Φλέγων, Ερμάς και τα λοιπά. Άρα έχει πάρα πολλούς λέγοντες. Πολλούς συνεργάτες είχε, ναι, ναι. Ωραία, πάμε τώρα. Και... λέγεται και λέει για μερικούς διακινδύνευσαν τη ζωή τους, ναι. Χάρη το Παύλο. Γι' αυτούς. Όπως και η Φίβη. Για τη Φίβη να πούμε, διότι διακόνησε το Κυθρέον. Αυτή δεν λέει ότι έγινε προστάτης πολλών και εμού. Ναι, ναι, το λέει προστάτη πολλών και εμού, γιατί Φίβη ειδικά λέει συνίστημη, ναι. Φίβη. Συνίστημη δε ημίν Φίβη, την αδελφήν ημών, ούσαν διάκονο της εκκλησίας της εν κεχρέες. Είναι αυτήν, στους Ρωμαίους, όταν μετέφερε την επιστολή, είναι αυτήν προσδέξεστε εν κυρίω αξίως των Αγίων και παραστείτε αυτή ενώ αν ημίν χρήζει πράγματι. Και να τη συμπαρασταθείτε σε ό,τι έχει ανάγκη. Αυτή προστάτης πολλών γεννήθηκε και αυτού εμού. Άρα πολλές γυναίκες του διεκόνου δηλαδή. Πώς. Έτσι όπως διακονούσαν τον Χριστό, πολλές ευσεβείς γυναίκες, έτσι διακόνησαν για τους Αποστόλους και τον Απόστολο Παύλο. Πάντως δεν ξέρουμε για τη Φίβη τίποτα άλλο εκτός από αυτό το χωρίο. Ένας καλός αρχιμανδρίτης που είναι πάνω στη Μητρόπολη Κασανδρίας, κοντά στη Θεσσαλονίκη. Έτσι έχουν και νέο εδώ στις Κεφρέες. Πατήρ Γερβάσιος Ραπτόπουλος. Ραπτόπουλος. Έχει εκδώσει... Πώς είναι στη γενής του διευθυντή. Προέτος ή διετίας, δεν θυμάμαι ακριβώς, μου το έχει στείλει. Ένα ωραίο βιβλίο για τη Φίβη. Έχει γράψει τη Φίβη. Ναι. Ο Γερβάσιος Ραπτόπουλος. Αρχιμανδρίτης, ιεροκήρυκας, ένας σεμνός κληρικός. Αυτός ο οποίος ασχολείται περισσότερο με τους φυλακισμένους και μαζεύει χρήματα και αποφυλακίζει πολλούς. Έχει αποφυλακίσει εκατοντάδες. Μάλιστα.
Έχει γράψει βιβλίο για τη Αγία Φίβη. Όντως έγραψε την επιστολή προς Δομαιογιστικό Ένωσο, όπως αναφέρεται σε άλλες εκδόσεις και διαθήκες. Αφού την έστειλε από εδώ. Ωραία. Έμεινε λοιπόν 1,5 χρόνο εδώ και ξανάρχεται στην Κόρινθο, ξανάρχεται με την τρίτη αποστολική του πορεία, έτσι δεν είναι, όπου πάλι τον βλέπουμε από την Αντιόχεια, να πηγαίνει πάλι στη Ταρσό, περνούσε πάντα από την πατρίδα του, στα Λύστρα, άλλη Αντιόχεια της Γαλατίας, στην Έφεσο, πάλι Τροάδα, εν συνεχεία πάλι ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, πηγαίνει Βέρεια κτλ. Μέσω του Ευρωπαϊκού Κόλπου Αθήνα και έρχεται πάλι Κόρινθο. Και επιστρέφει, πάλι στην, στα Ιεροσόλυμα. Εδώ λέει, δεν αναφέρει πολλά τα κείμενα, λέει ότι έμεινε μόνο 3 μήνες στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε να πούμε κάτι σχετικά με τι έγινε εδώ στην Κόρινθο. Ήρθε στην Κόρινθο, έμεινε στην Κόρινθο περισσότερο διάστημα. Δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας τίποτε περισσότερο από ό,τι αναφέρει η Καινή Διαθήκη. Μάλιστα. Και συνάγεται από την μελέτη της Καινής Διαθήκης. Δεν έχουν όμως αυτά σημασία. Δεν έχουν σημασία. Πόσο έμεινε, τι ακριβώς έπραξε. Ναι. Λοιπόν, μας άφησε τις επιστολές του, που βλέπουμε το πνεύμα του, βλέπουμε τα αισθήματά του, βλέπουμε τον κόπο του, το μόχθο του, βλέπουμε τα διδάγματα, τα θεία που μας προσφέρει. Αυτά έχουν την και σημασία αξία έχει το τι έχει γράψει και τη σημασία για τη σωτηρία μας. Πρωτού μπούμε λίγο στα κείμενα. Εγώ θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Λέμε ότι τιμούμε εμείς οι Κορίνθοι, έτσι εσείς είστε από την άφακτο, τον Απόστολο Παύλο. Πώς τιμάει κάποιος τον Απόστολο Παύλο, δηλαδή να σας πω εγώ πώς τιμάνε οι Κορίνθοι. Εντάξει, γίνεται η ακολουθία, η περιφρά της εικόνος με το κλήρο κτλ. Άλλος τρόπος τιμής του Απόστολου Παύλου έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, ότι έξω από το προάβλιο του Απόστολου Παύλου, τις παραμονές, διοργανώνονται παραδοσιακοί χωροί κτλ. Άλλος τρόπος τώρα τα τρία τελευταία χρόνια, όπως είπαμε στην αρχή, έχουν οργανώσει αγώνες δρόμου από τις Κεχραίες μέχρι την αρχαία Κόρινθο. Οι αγώνες δρόμου μου αρέσουν περισσότερο από, από τους χορούς τους παραδοσιακούς. Γιατί? Διότι οι αγώνες του δρόμου είναι συμβολικές του αποστολικού αγώνος, του πνευματικού δρόμου που έτρεξε ο Απόστολος Παύλος και για τον οποίον ομιλεί και λέγει «Τον δρόμον τετέλεκα». Λοιπόν, τον αγώνα των καλών ηγόνισμα, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα, λοιπόν, από κητέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος. Λοιπόν, ο Παύλος είναι ο μεγάλος αθλητής που έτρεξε τον πνευματικό δρόμο. Λοιπόν, έκανε την πιο δύσκολη πορεία και μας έδωκε παράδειγμα και εμείς, λοιπόν, να τρέχουμε τον πνευματικό αγώνα. Ενώ ο πιο σωστός τρόπος να τιμάμε τον Απόστολο Παύλο, εμείς οι Κορίνθοι είναι ποιος? Πώς λέει εκεί στην προς Εβραίους επιστολή «Και εμείς το σου τον έχοντες περικείμενο μην νέφας μαρτύρων», τρέχομεν διυπομονής τον αγώνα των δρόμων αφορώντας εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να μπούμε σε κάποιο κείμενο για στο νήμα της αγάπης, λοιπόν, ή θέλετε κάτι άλλο να πείτε? Να πούμε γιατί πώς τιμάται ο Απόστολος. Ναι, ωραία. Πρώτα να διαβάσουμε κάτι και μετά να πούμε πώς, τιμάται ο Απόστολος κατά τον καλύτερο τρόπο. Κατά τον καλύτερο τρόπο. Ωραία. Διότι αυτό που είπαμε, αυτά που είπαμε δεν είναι οι καλύτεροι τρόποι. Μάλιστα. Τιμής του Αποστόλου, αν κάνουμε χορούς, αν κάνουμε αγωνίσματα δρόμου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν είναι οι σπουδαιότεροι τρόποι τιμής του Αποστόλου. Mm-hmm. Να διαβάσουμε κάτι για τα παθηματά του πρώτα. Κύριε Σιδηρόπουλε, αυτά τα διαβάζετε εσείς από το βιβλίο το δικό σας που έχετε μεταφράσει, δηλαδή την Καινή Διαθήκη, από την έκδοση. Λοιπόν, ναι, η Καινή Διαθήκη. Την έχετε μεταφράσει και έχει εκδοθεί. Την έχω μεταφράσει. Είναι έργο ζωής. Έχω δουλέψει πάνω στα χωρία της γραφής. Επί δεκαετίες βασάνιζα τα χωρία της γραφής. Είναι
πάρα πολλά χωρία δυσνόητα, δύσκολα και δούλεψα πολύ πάνω σε αυτά τα χωρία. Ο Θεός φώτισε και έδωκα ερμηνείες σε χωρία που βασανίζουν επί αιώνες τους ερμηνευτάς. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι είναι άβεσο ζητημάτων η γραφή. Λοιπόν, διατύπωσα σε τρεις τόμους ερμηνείες σε δύσκολα χωρία της γραφής, πρωτότυπες ερμηνείες, τις οποίες οι επαΐοντες, οι δήμονες, οι ιεράρχες, ακαδημαϊκοί, καθηγητέ πανεπιστημίου και άλλα πρόσωπα έκριναν έτσι με πολύ ευμηνείς κρίσεις και έχουν ενσωματωθεί αυτές οι ερμηνείες μέσα στην Καινή Διαθήκη κατά τη μεταφραστική εργασία. Προέκυψαν και άλλα δύσκολα χωρία και δόθηκαν και άλλες πρωτότυπες ερμηνείες. Δηλαδή δεν είναι απλή μετάφραση, απλώς έχετε εμβαθύνει και έχετε δώσει τη σωστή ερμηνεία σε ορισμένα χωρία που μέχρι στιγμής... Σε πάρα πολλά χωρία. Θα σας φανεί παράξενο αυτό. Υπάρχουν χωρία μέσα στη γραφή που έχουν δεκάδες ερμηνείες του καθένα, διότι είναι τόσο δύσκολα που ένας ερμηνευτής λέει η έννοια μου φαίνεται είναι αυτή, ο άλλος λέει όχι, η έννοια μου φαίνεται είναι αυτή, ο άλλος διαφορετική, ο άλλος διαφορετική. Και στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει χωρίο στην προσγαλάτης επιστολή του Παύλου που έχει πάνω από 400 ερμηνείες. Αυτό είναι υπέρ ή κατά. Και μεταξύ των 400 ερμηνείων δεν ξέρουμε αν υπάρχει και η σωστή. Δεν λέει ο Πέτρος, υπάρχουν δυσνόητα, λέει, στις επιστολές του Παύλου, τα οποία οι αμαθείς διαστρεβλώνουν, οι αιρετικοί, προς απολιάντος. Λοιπόν, η γραφή δεν είναι το ευκολότερο πράγμα και η θεολογία δεν είναι το ευκολότερο πράγμα. Κυρίως, ναι. Η γραφή είναι και εύκολη, είναι και δύσκολη. Έχει χωρία εύκολα, ευκολότατα, αλλά έχει και χωρία βάθος και ύψος αμέτρητο. Λοιπόν, αυτά τα χωρία βασάνισα και τέλος πάντων έδωκα καινούργιες ερμηνείες οι οποίες κρίθηκαν με ευμηνείς σχόλια. Θα διαβάσουμε τώρα... Από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή να διαβάσουμε τα παθήματα του Παύλου που με συγκινούν ιδιαίτερα. Όταν λέτε παθήματα, που αναβάγισα και τα λοιπά. Υπέστη πολλές περιπέτειες... και πολλά παθήματα, πολλά βάσανα είχε ο Απόστολος Παύλος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να διαβάσω πρώτα για τους ψευδαποστόλους και ψευδαδέλφους που τον πολεμούσαν. Μάλιστα. Ενώ ανέστηνε νεκρούς, ενώ ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, ενώ ίδρυσε τις περισσότερες τοπικές εκκλησίες, υπήρχαν φθονεροί και μοχθηροί άνθρωποι, οι οποίοι έλεγαν τίποτε ο Παύλος. Εμάς να ακούτε. Υπάρχουν κάθε εποχή. Κάθε εποχή. Και σήμερα υπάρχουν. Υπάρχουν υπερήφανα πνεύματα, φθονερά και μοχθηρά πρόσωπα. Μέσα στην εκκλησία. Βεβαίως. Πάντοτε. Μιλάτε για ανθρώπους μέσα στην εκκλησία. Πάντοτε. Βεβαίως. Μέσα στο θρησκευτικό χώρο. Ωραία. Λοιπόν, και εκαυχόντω αυτοί για διάφορα πράγματα, παρουσίαζαν τους εαυτούς τους ως σπουδαίους και αναγκάσαν και τον Απόστολο Παύλο να επικαλεστεί τους τίτλους του. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Παύλος ήταν ο ταπεινότερος, είπαμε, Απόστολος, αλλά όταν τον πολεμούσαν για να υπερασπίσει το αποστολικό του κύρος και το έργο του, αναγκάστηκε να ομιλήσει και για τον εαυτό του. Λοιπόν, ενώ δάντης τολμά ενεφροσύνη λέγω τολμώ καγώ. Όχι. Να διαβάσουμε. Να διαβάσω μόνο τη μετάφραση. Ναι, τη μετάφραση. Εδώ είναι μια περικοπή την οποία επιγράφω οι ψευδαπόστολοι. Μάλιστα. Υπήρχαν οι αληθινοί Απόστολοι, οι γνήσιοι, όπως ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης και οι λοιποί, και υπήρχαν και οι ψευδαπόστολοι που έκαναν αντίπραξη στους αληθινούς Αποστόλους. Λέει ο Παύλος, ό,τι κάνω θα εξακολουθήσω να κάνω για να μην δώσω αφορμή σε αυτούς που θέλουν αφορμή για να θεωρηθούν στο έργο για το οποίο καυχόνται ίση με εμάς. Θέλει να πει ότι ο Παύλος έδειχνε πλήρη ανιδιοτέλεια. Δεν επιβάρυνε ποτέ τους χριστιανούς. Λοιπόν,
για να μην κατηγορηθεί ότι εκμεταλλεύεται το Ευαγγέλιο για να ζει. Έκανε όμως εράνος και έστειλε τα χρήματα στα Ιεροσόλυμα. Για άλλους, όχι για τον εαυτό του. Για άλλους, όχι για τον εαυτό του. Λοιπόν, και για να μην παρουσιάζονται οι ψευδοαπόστολοι, ίση με τον Παύλο. Διότι αυτοί κολάκευαν και εμπορεύονταν το Λόγο του Θεού και εισέπραταν, άρμεγαν τους χριστιανούς, τους αφελείς. Και λέει ο Παύλος, εγώ θα δείχνω πλήρη ανιδιοτέλεια για να μην μπορούν να είναι ίση με εμάς τους Αποστόλους. Τέτοιοι άνθρωποι είναι βεβαίως ψευδαπόστολοι, εργάτες δόλοι που μετασχηματίζονται σε Αποστόλους του Χριστού. Παρουσιάζονται σαν Απόστολοι του Χριστού. Ισχύει και για σήμερα αυτό το χώρο. Πώς, ασφαλώς. Για ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία. Βεβαίως. Μα μέσα στην Εκκλησία ήταν και τότε. Οι κύριοι εκμεταλλεύονται και το όνομα του Αποστόλου Παύλου. Ναι. Και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Και δεν είναι παράδοξο, διότι ο ίδιος ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε φωτεινό άγγελο. Ναι. Μπορεί κανείς να δει ένα όραμα από το διάβολο και να δει το διάβολο σαν άγγελο, σαν άγγελο φωτός, που να εκπέμπει φως. Ναι. Τόσο απατεώνας είναι ο διάβολος. Δεν είναι λοιπόν εκπληκτικό ότι και οι υπηρέτες του, οι υπηρέτες του Σατανά, μετασχηματίζονται και παρουσιάζονται ως υπηρέτες του καλού. Το τέλος τους θα είναι ανάλογο με τα έργα τους. Προηγουμένως παρουσίασε τον εαυτό μου ως άφρολα. Είπε ο Παύλος, έγινε άφρολο καυχόμενος, επειδή αναγκάστηκε να καυχηθεί για μερικά για πράγματα, είπε έγινε άφρον. Λοιπόν, τώρα λέγω, να μην νομίσει κανείς ότι είμαι άφρον. Αλλιώς, έστω ως άφρονα, δεχθείτε με, ακούστε με. Για να καυχηθώ και εγώ λίγο. Αυτοί καυχόνταν πολύ, θα καυχηθώ και εγώ λίγο, λέει, και να με υποφέρετε. Αναγκάζεται να καυχηθεί. Ναι, ναι, ας είμαι... Δεν καυχιέται στην ουσία. Ναι, το... ναι. Ήταν και ρήτρο αυτό, δεν είναι σαν επιχείρημα αναγκάστηκε αυτό. Αναγκάστηκε. Ναι. Όταν ήθελαν οι άλλοι να τον εξουθενώσουν, άμα τον εξουθένωναν, ζημιωνόταν το έργο του Θεού. Ακριβώς. Βέβαια. Άμα σε παρουσιάσουν σαν έναν άνθρωπο που δεν έχει καμιά αξία, δεν έχει διάθεση ο άλλος να σε ακούσει ακριβώς, μετά ακριβώς. Και ζημιώνεται το έργο του Θεού. Ακριβώς. Γι' αυτό όταν παρουσιάζει, όταν κατηγορούνται εργάτες του Ευαγγελίου με σοβαρές κατηγορίες, πρέπει να απολογούνται, να υπερασπίζουν το κύρος τους, την τιμή τους, την υπόλοιψή τους. Αν δεν υπερασπίζουν την υπόλοιψή τους, αυτό είναι προδοσία αρχών, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Ό,τι θα υπώ δεν θα το υπώ συμφώνως προς το θέλημα του Κυρίου, αλλά σαν να είμαι άφρον σε αυτή την περίπτωση της καυχήσεως. Πόσο δυσκολευόταν να καυχηθεί ο Παύλος. Θα τα πω, λέει, σαν να είμαι άφρον, όχι ότι ήταν άφρον. Επειδή πολλοί καυχόνται κατά τον ανθρώπινο και κοσμικό τρόπο, θα καυχηθώ και εγώ. Άλλωστε ευχαρίστως δέχεστε και ακούετε τους άφρονες, μολονότι είστε φρόνιμοι. Ναι, δέχεστε όποιον με το πρόσχημα του διδασκάλου και του πνευματικού οδηγού σας υποδουλώνει τελείως, όποιον σας εκμεταλλεύεται αγρίως, όποιον σας συλλαμβάνει στην παγίδα του, όποιον σας παριστάνει τον σπουδαίο, όποιον σας δέρνει κατά πρόσωπο. Αυτά να τα αναλύσουμε λίγο περισσότερο, γιατί συμβαίνουν και σήμερα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, βεβαίως. Ακριβώς. Είναι κάτι αφελείς χριστιανοί, οι οποίοι κάποιους ψευδοπνευματικούς ταγούς και οδηγούς, λοιπόν, τους βλέπουν σαν είναι... Σαν θεούς. Σαν θεούς και εκείνοι εκμεταλλεύονται αυτή την... Συνέβαινε και τότε, στην αρχαία κόνηση. Αυτή τη γνώμη και αυτό το αίσθημα, λοιπόν, και πλουτίζουν και θησαυρίζουν πολλές φορές εις βάρος των χριστιανών. Είτε είναι λαϊκή είτε είναι κληρική αυτή. Ντρέπομαι που τα λέγω ότι δέχεστε ευχαρίστως τέτοιους ανθρώπους, σαν εμείς να μειονεκτήσαμε, σαν εμείς να φανήκαμε κατώτεροι από αυτούς. Δεν είμαι θα κατώτερα, αλλά και πολύ ανώτεροι.
για ό,τι δε κανείς καυχάται, με αφροσύνη το λέγω, καυχόμαι και εγώ. Εβραίοι είναι και εγώ. Ισραηλίτες είναι και εγώ. Απόγονοι του Αβραάμ είναι και εγώ. Διάκονοι του Χριστού είναι. Ομιλώ σαν παράφρον, περισσότερο είμαι εγώ. Και τώρα στη σαν συνέχεια... Παράφρον, σαν. Ναι, σαν. Ναι. Αναγκάζομαι δεν θα τα έλεγε ποτέ ο Παύλος αυτά. Αναγκάζομαι να τα κάνω. Δεν θα τα έλεγε ποτέ ο Παύλος αυτό. Για να φέρω επιχειρήματα, σε αντιμετωπίσω. Λοιπόν, και στη συνέχεια αναφέρει τα παθήματά του, τις περιπέτειές του, σε μια γλώσσα ρέωσα θα έλεγα. Διαβάζω πάλι τη μετάφραση. Ομιλώ σαν παράφρον, περισσότερο είμαι εγώ από αυτούς διάκονος του Χριστού. Με κόπος περισσότερο, με κτυπήματα υπερβολικά, με φυλακίσεις περισσότερο, με κινδύνους θανάτου πολλές φορές. Από τους Ιουδαίους 5 φορές μαστιγώθηκα με 40 παραμίαν μαστιγώσεις. 3 φορές ραβδίστηκα, 1 φορά λιθοβολήθηκα. 3 φορές ναυάγησα. 1 ημερονύκτιο πάλευα στο πέλαγος. Αυτό, να εξηγήσουμε μετά. Τι είχε πέσει στη θάλασσα, δεν είχε πάλευε με τα κύματα. Ημερονύκτιο, Δεν τον άφησε όμως ο Θεός να πηγεί. Με οδηπορίες πολλές φορές. Δεν υπήρχαν τότε γιοταχή. Λοιπόν, δεν υπήρχαν ελικόπτερα, δεν υπήρχαν αεροπλάνα. Υπήρχε το 2 τραμ, τα πόδια. Με οδηπορίες πολλές φορές, με κινδύνους από ποταμούς, με κινδύνους από ληστάς, με κινδύνους από το γένος μου, το εβραϊκό γένος, με κινδύνους από τους εθνικούς, τους ιδωλολάτρες, με κινδύνους στην πόλη, με κινδύνους στις ερημιές, με κινδύνους στη θάλασσα, με κινδύνους από ψευδαδέλφους. Αυτή ήταν η χειρότερη κίνδυνη. Οι ψευδάδελφοι. Με κόπο και με μόχθο, με στέρηση του ύπνου πολλές φορές, με πείνα και με δίψα, με στέρηση του φαγητού πολλές φορές, με ψύχος και με έλλειψη επαρκών ρούχων. Εκτός από τα εξωτερικά είναι η καθημερινή πίεση της ψυχής μου, η αγωνία για όλες τις εκκλησίες. Ποιος ασθενεί πνευματικός και δεν ασθενώ μαζί του και εγώ? Ποιος πέφτει πνευματικός και δεν καίωμαι εγώ από τη θλίψη? Ή αν πρέπει να καυχόμαι, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου. Ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο δοξασμένος τους αιώνες, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Στη Δαμασκό, ο διοικητής και εκπρόσωπος του βασιλέως Αρέτα φρουρούσε την πόλη των Δαμασκηνών θέλοντας να με συλλάβει και από κάποιο παράθυρο με κατέβασαν από το τείχος μέσα σε ένα καλάθι και ξέφυγα τα χέρια του. Να διαβάσουμε και τον ύμνο της αγάπης. Και το ύμνο της αγάπης. Περιέχεται, αγαπητοί τηλεθεατές, ο ύμνος της αγάπης που συνέθεσε ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 13ο κεφάλαιο. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αυτό εννοείται έτσι, ναι. Αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Το βρήκατε εντάξει. Λοιπόν, να διαβάσουμε και το κείμενο και την μετάφραση. Αυτός ο ύμνος είναι ανώτερος από τον ύμνο του έρωτος που συνέθεσε ο Πλάτων, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος. Δεν μπορεί να συνδεθεί σήμερα ένας τέτοιος ύμνος. Ο Παύλος συνέθεσε τόσο υψηλό, τόσο υπέροχο ύμνο της αγάπης, διότι ήταν πλήρης αγάπης. Και το έγραψε προς Κορινθίους, πρώτης. Ναι. Και δεν χρησιμοποιεί επίθετα όπως τον ύμνο του έρωτος ο Πλάτων,
αλλά ρήματα για την αγάπη που δείχνουν το δυναμισμό της αγάπης. Ότι η αγάπη είναι κάτι το δυναμικό. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων, λαλό και των αγγέλων, εδώ οι Κορίνθιοι έδιναν μεγάλη σημασία στο χάρισμα της γλωσσολαλίας. Ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που έδιδε ο Κύριος τότε για να θεμελιωθεί η Εκκλησία ήταν το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Όσοι λάμβαναν αυτό το χάρισμα μιλούσαν γλώσσες. Μπορούσαν να μιλάνε διάφορες γλώσσες. Αγράμματοι άνθρωποι να μιλάνε διάφορες γλώσσες. Και επειδή οι Έλληνες ελάτρευσαν το λόγο, απέδιδαν μεγαλύτερη σημασία στο χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Ενώ ο Παύλος αυτό το χάρισμα το θεωρεί από τα δευτερεύοντα. Άλλα χαρίσματα θεωρεί ανώτερα, τα χαρίσματα του λόγου. Το να είναι κανείς απόστολος, προφήτης, διδάσκαλος του Ευαγγελίου, αυτά θεωρεί ανώτερα ο Παύλος, διότι αυτά τα χαρίσματα του λόγου οικοδομούν την Εκκλησία. Τα άλλα χαρίσματα είναι εντυπωσιακά, αλλά δεν είναι ανώτερα. Λέει λοιπόν ο Παύλος ποια είναι τα ανώτερα και μετά λέει ακόμη ανώτερο χάρισμα είναι η αγάπη. Αν κανείς έχει αγάπη, λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό έχει μεγάλο χάρισμα, μεγαλύτερο και από έναν που μπορεί να αναστέγει νεκρούς. Μάλιστα. Η αγάπη προϋποθέτει και ταπείνωση, βέβαια. Ο προφήτης και πρόδρομος και βαπτιστής Ιωάννης δεν έκανε κανένα θαύμα. Αλλά είναι τόσο μεγάλος μετά την Παναγία. Ο πρόδρομος και ο Παύλος, ο Χριστόστομος, αυτή είναι η μεγαλύτερη. Διότι είχε αγάπη. Αγάπη στον Χριστό και αγάπη στους συνανθρώπους. Λοιπόν, επειδή θαύμαζαν πολύ το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, τους λέει ο Παύλος, εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσα την γνώση, και αν έχω πάσα την πίστην ώστε όρη με θυστάνιν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπαρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυτίσω με αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμή χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χέρι επί τη αδικίας, η χέρι δέτη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώση καταργηθήσεται. Εκ μέρους δε γινώσκουμεν και εκ μέρους προφητεύουμεν. Όταν δε έρθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. Ότε είμαι νήπιος ως νήπιος ελάλλον, ως νήπιος εφρών, ως νήπιος ελογιζόμεν, ότε δε γέγονα νήρ κατήργη κατά του νηπίου. Βλέπουμε ένα γάραρτη διεσόπτρο εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Άρτη γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επιγνώστην. Νινή δεμένη πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία ταύτα. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Διαβάζω τη μετάφραση. Εάν ομιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμη και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα άψυχος χαλκός που απλώς βγάζει ήχο. Ή κύμβαλο που αλαλάζει, που κάνει εκοφαντικό και χωρίς σημασία θόρυβο. Αν δεν έχω αγάπη, λέει, είμαι χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Σήμερα θα το λέγαμε, αν δεν έχω αγάπη, είμαι τενεκές ξεγάνωτος. Αυτή είναι η ελληνική έκφραση. Και εάν έχω προφητικό χάρισμα και κατέχω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, αν είμαι πανεπιστήμων, και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτε. Είμαι ένα τεράστιο μηδενικό. Και αν διαθέσω όλα τα υπαρχοντά μου για να θρέψω τους πτωχούς,
Και αν παραδώσω το σώμα μου για να γίνω ολοκαύτωμα, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν οφειλούμε τίποτε. Να δώσω ένα πτωχό εκατομμύρια. Αν δεν τα δώσω από αγάπη, αλλά τα δώσω από καινοδοξία που τάση επί δείξεως, να γράψουν ότι είμαι φιλάνθρωπος, ευεργέτης. Λοιπόν, δεν έκανα τίποτε. Η αγάπη σπλανκνίζεται, δείχνει καλοσύνη. Η αγάπη δεν ζηλεύει, δεν φθονεί. Η αγάπη δεν αλαζονεύεται, δεν φουσκώνει από υπερηφάνεια, δεν γίνεται μπαλόνι. Δεν συμπεριφέρεται απρεπώς. Δεν είναι φύλαυτη και ιδιωτελής. Δεν είναι ευερέθιστη και ευέξαπτη. Δεν μνησικακεί. Δεν χαίρει για το κακό, αλλά συμμετέχει στη χαρά για το καλό. Πάντοτε σκεπάζει, πάντοτε πιστεύει, πάντοτε ελπίζει, πάντοτε υπομένει. Η αγάπη ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει. Οι προφητείες θα καταργηθούν, οι γλώσσες θα πάψουν, η γνώση θα καταργηθεί. Εν μέρη γνωρίζουμε και εν μέρη προφητεύουμε. Όταν έλθει το τέλειο, στη Δευτέρα Παρουσία, τότε το εν μέρη η μερική γνώση θα καταργηθεί, διότι θα έλθει η τελεία γνώση. Όταν ήμουν παιδί, σαν παιδί μιλούσα, σαν παιδί σκεπτόμουν, σαν παιδί συλλογιζόμουν. Αλλά όταν έγινα άνδρας, κατήργησα τα παιδικά. Έτσι θα συμβεί και στη Δευτέρα Παρουσία. Τώρα δηλαδή βλέπουμε σαν μέσα από μεταλλικό καθρέπτη. Δεν είχαν τότε γυάλινους καθρέφτες, μεταλλικούς που δείχνουν θαμπά. Τώρα δηλαδή βλέπουμε σαν μέσα από μεταλλικό καθρέπτη αμυδρός. Ενώ τότε θα ειδούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Τι βλέπουν αμυδρός, τη θέα του Θεού? Βλέπουμε αμυδρός τις, τις θείες πραγματικότητες. Η γνώση μας είναι αμυδρή. Τώρα γνωρίζω εν μέρη, τότε θα γνωρίσω πλήρως όπως και γνωρίστηκα πλήρως από το Θεό. Η θέα πρόσωπο με πρόσωπο και η πλήρης γνώση είναι για τότε, για τη μέλλοντα ζωή. Για τώρα δε ισχύουν η πίστη, η ελπής και η αγάπη, αυτά τα τρία. Ξεχωρίζει τις τρεις λεγόμενες θεολογικές αρετές. Πίστης, ελπής, αγάπη. Από αυτά δε ανώτερη είναι η αγάπη. Ωραία. Να επιμείνουμε λίγο σε δύο χωρία. Προτού. Όταν δε έρθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε και τότε δε επιγνώσαμε καθώς και επιγνώσετε. Δηλαδή μιλάει δηλαδή σαφώς για τη μεταθάνατον ζωή. Βεβαίως. Και μιλάει για τελειότητα στη μεταθάνατον ζωή. Βέβαια, θα έρθει το τέλειο. Να πούμε δύο λόγια για αυτό το χωρίο. Νομίζω αυτό, αυτά τα δύο χωρία πρέπει να είναι καλά. Το απάβγασμα αυτού του ύμνου της αγάπης. Διότι είναι και όλη η πίστη και όλη η ελπίση εδώ πέρα. Όταν έρθει το τέλειο, δηλαδή, τότε θα υπάρχει το τέλειο. Το τέλειο είναι στη Δευτέρα Παρουσία και μετά. Στη Χενιχτήση. Ναι. Στη μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Δεν μπορεί να φανταστούμε. Θα γνωρίζουμε τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια των αγγέλων. Θα γνωρίζουμε όπως γνωρίζει ένας άνθρωπος τα παιδιά του, τα αδέρφια του, τους γονείς του. Δηλαδή είχε εμπειρία ο Παύλος. Θα γνωρίζουμε τα εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια των Αγίων Ανθρώπων. Όλων όσοι θα είναι στον Παράδεισο. Λοιπόν, θα βλέπουμε το Χριστό, γιατί ο Χριστός θα είναι ορατός, γιατί έχει σώμα. Λοιπόν, θα βλέπουμε το Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο, όπως βλέπω εγώ εσάς τώρα και εσείς εμένα. Όχι με θα μπω κάτω από το πλέον. Θα βλέπουμε την Παναγία, θα βλέπουμε τον Παύλο, τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Ηλία, τον Πρόδρομο, τον Ηλία, όλους τους Αγίους. Θα είναι αφάνταστη η γνώση και η ικανοποίηση από αυτή τη γνώση. Το θέλγητρο που θα έχει ο άνθρωπος από αυτή την τέλεια γνώση, γιατί ο άνθρωπος έχει δίψα για τη γνώση. Πόση περιέργεια έχουμε, τι να γίνεται εκεί, πώς να είναι εκεί. Αυτά θα τα δούμε στη μέλλον σας. Δηλαδή, σε αυτή τη ζωή μόνο μέρος του τελείου μπορεί αμυδρά, να είναι. Αμυδρά, αμυδρά. Όπως βλέπει κανείς μέσα σε ένα μεταλλικό καθρέπτη. Θαμπά, πολύ θαμπά. Αλλά λέει και κάτι άλλο. Τότε δεν επιγνώσαμε καθώς και επιγνώσαμε. Τότε θα γνωρίσουμε πλήρως όπως πλήρως μας γνώρισε ο Θεός.
Ο Θεός μας γνωρίζει πλήρως και εμείς θα γνωρίσουμε τα πράγματα πλήρως. Μιλάμε για τελειότητα μόνο τότε, έτσι δεν είναι. Τελειότητα. Έχει σχέση και ο Σκόλπς που ήταν προηγουμένως σε αυτή τη ζωή. Σε εκείνο τον κόσμο κατοικεί δικαιοσύνη, λέει η Ισαΐα στην Παλαιά Διαθήκη. Και δικαιοσύνη εκεί σημαίνει τελειότης. Τελειότης. Και εδώ είναι το ατελές. Εκεί είναι το τέλειο. Δεν μπορεί όμως να φανταστεί ένας άνθρωπος με το μυαλό του το τέλειο αυτό. Δηλαδή και ο Παύλος πώς το λέει. Είναι αφάνταστα πράγματα. Φέρνει ένα παράδειγμα με ένα θαμπό καθρέφτη. Είναι αφάνταστα πράγματα. Διασόπτρο εν ενίγματι. Και βέβαια το αρχίζει να η μακαριότητα του ανθρώπου από το θάνατο. Αλλά εν μέρη, ενώ στη Δευτέρα Παρουσία θα είναι εν όλο. Στη Δευτέρα Παρουσία και μετά. Ας πούμε τώρα γνωρίζομαι σε ένα βαθμό. Τότε θα έχουμε γνώση με, όταν πεθάναμε σε 1000 βαθμούς. Και με τη Δευτέρα Παρουσία θα έχουμε γνώση, ξέρω εγώ, σε 10.000 βαθμούς, σε 1 εκατομμύριο βαθμούς, σαν, δεν ξέρω. Σαν παράδειγμα. Ο Θεός ξέρει. Το λέτε σαν ακριβώς, παράδειγμα. Σαν ένα παράδειγμα. Λοιπόν, τώρα πεθαίνουμε προγευόμεθα όταν σωζόμεθα των τελειοτήτων και των αγαθών του Παραδείσου. Προγευόμεθα, η λέξη ναι. αυτή βέβαια. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία απολαμβάνουμε πλήρως. Αυτά στον κόσμο φαίνονται σαν παραμύθια. Το ξεχνά. Αλλά γιατί να φαίνονται σαν παραμύθια. Για ένα Θεό που έχει άπειρες δυνατότητες, που δημιούργησε τα σύμπαντα. Και τι λένε οι επιστήμονες, καταπίεσονται με τα θαυμάσια πράγματα που υπάρχουν μέσα στο σύμπαν. Στο φυτικό κόσμο, στο ζωικό κόσμο, στο αστρικό κόσμο, στο μακρό κόσμο, στο μικρό κόσμο. Καταπλήσονται για τα θαυμάσια αυτά πράγματα που υπάρχουν μέσα στο σύμπαν. Λοιπόν, πολύ καταπληκτικότερο δεν μπορεί να είναι τα πράγματα που επιφυλάσσει ο Θεός στους εκλεκτούς του. Εδώ απολαμβάνουν τα αγαθά αυτού του κόσμου και άπιστοι και άθιοι και βλάσφημοι και εχθροί του Χριστού. Λοιπόν, πόσο μάλλον εκεί έχει ανώτερα αγαθά για τους εκλεκτούς του. Γι' αυτό μας έδωκε τούτα τα αγαθά, για να καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι υπαρκτός, είναι παντοδύναμος και ασφαλώς για τους εκλεκτούς του επιφυλάσσει πολύ ανώτερα αγαθά. Ο Παύλος είχε κάποια εμπειρία από... Τα ορατά εγγυώνται για τα όρατα, τα φυσικά για τα υπερφυσικά. Μάλιστα. Ωραία. Άλλο κάτι για το μήνυμα της αγάπης. Εμένα αυτά τα δύο χωρία με συγκινήσανε περισσότερο. Η αγάπη, έτσι για να αισθανθούμε, λέει κάποιος ερμηνευτής, περισσότερο τον ύμνο της αγάπης, εκεί που λέει η αγάπη μακροθυμή χριστεύτη, η αγάπη ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούνται, ου κασχημονεί, ου ζητείται η αυτής κλπ. Κλπ. Στη λέξη αγάπη να βάλουμε τη λέξη Χριστός. Ο Χριστός είναι η αγάπη με αλφα κεφαλαίο. Είναι η εσταυρωμένη αγάπη. Ο Παύλος εκφράζεται έτσι διότι ο Χριστός που είναι η αγάπη κατοικούσε μέσα στον Παύλο. Ζω δε ουκέτη εν γόζι δεν είμαι Χριστός. Δεν το έλεγε κιόλας. Ναι. Δεν αισθάνθηκε από όσους ξέρουμε συγγραφείς που ξέρουμε, από όσους βλέπουμε στους βίους τους των Αγίων. Εγώ δεν ξέρω, δεν βρίσκω άλλον που να αισθάνθηκε τόσο πολύ το Χριστό, να έζησε τόσο πολύ το Χριστό όσο ο Παύλος. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει είναι μη Χριστός. Χριστός είναι σταύρο με. Δεν μπορεί να το πει κάποιος αυτό, εάν δεν το νιώθει, εάν δεν το ζει. Είναι τόσο μεγάλος ο Παύλος. Η χάρη στο Θεού, βλέπετε, αναδεικνύει ουρανομίκη αναστήματα. Έτσι. Δηλαδή... Αυτή η γη βγάζει τέρατα, αλλά βγάζει και αγίους ουρανομίκης ψυχές, όπως ο Παύλος, όπως ο Πέτρος, όπως ο Ιωάννης, όπως ο Μέγας Αντώνιος, ο Χρυσόστομος, ο Κουσμάς, ο Τολός κλπ. Μυριάδες, εκατομμύρια άγιοι και θαυματουργοί, που θαυματουργούν και με τα θάνατον και τα ιερά τους λείψανε, ευωδιάζουν και θαυματουργούν, μάλιστα. Και υπάρχουν άπιστοι εν 20ο αιώνα, επιπόλαιοι, προκατηλημένοι, ανόητοι, φαύλοι, που δεν έχουν τη διάθεση να εξετάσουν τα τεκμήρια της πίστεως για να πιστέψουν και αυτοί. Όσοι πιστεύουν,
Εσύ είναι συγκινητοί χριστιανοί, πιστεύουν διότι έχουν λόγους να πιστεύουν. Δεν πιστεύουν έτσι διότι τυφλά, διότι έτσι το βρήκαν. Οι συγκινητοί χριστιανοί έχουν λόγους να πιστεύουν. Όταν αυτοί οι αγράμματοι Γαλιλαίοι, Ιουδαίοι ξεπέρασαν σε σοφία, αλλιείσπολοι, ψαράδες, λοιπόν, ξεπέρασαν σε σοφία όλους τους σοφούς του κόσμου και αυτή απόδειξε στο Ευαγγέλιο. Το ομολογούν και οι άπιστοι και οι άθιοι, οι μεγάλοι άπιστοι και οι άθιοι που ξέρουν γράμματα. Ότι το Ευαγγέλιο είναι μοναδικό, ασύγκριτο, άφαστο, αθάνατο αιώνιο. Αυτό δηλαδή απόδειξε ότι πραγματικός ο Χριστός είναι Θεός και μιλούσε δια των Αποστόλων. Ότι ο Παύλος είναι στόμα Χριστού, ο Πέτρος είναι στόμα Χριστού, ο Ιωάννης ο Απόστολος είναι στόμα Χριστού, ο Ανδρέας είναι στόμα Χριστού. Έτσι είναι. Ας πιάσουμε όλους τους ψαράδες στον κόσμο, να τους δώσουμε χαρτί και μελάνι, να γράψουν μια σελίδα σαν την σελίδες που έχει ο Απόστολος Παύλος ή ο Απόστολος Ιωάννης μέσα στην Καινή Διαθήκη. Θα μπορέσουν να γράψουν. Ψάρια μπορούν να βγάλουν από τη θάλασσα και να μας κάνουν ένα πλούσιο τραπέζι. Να γράψουν μια σελίδα σαν την πρώτη σελίδα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου ή σαν την σελίδα που έχει τον ύμνο της αγάπης του Παύλου, δεν μπορούν να γράψουν. Εγώ σκέφτομαι ότι το ότι αυτά διαδραματίστηκαν εν μέρη στην Κόρινθο ή γράφτηκαν προς τους Κορινθίους, τους τότες Κορινθίους. Αυτά γράφτηκαν προς τους Κορινθίους, αλλά ισχύουν για όλο τον κόσμο. Για όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός, μιλώντας στους συγχρόνους, του είπε: αυτά που σας λέω είναι για όλους. Δηλαδή για τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Σωστό. Ότι υπάρχει μια βαριά κληρονομιά εδώ για εμάς στους Κορινθίους. Τώρα να έρθουμε σε αυτό που είπατε. Πώς τιμάμε. Πώς τιμούμε τον Απόστολο. Και να τελειώνουμε αυτό. Λοιπόν. Τιμούμε τους Αποστόλους, τον Απόστολο Παύλο που μιλάμε σήμερα ιδιαιτέρως, που είναι ο πολιούχος εδώ των πατρών της Κορίνθου. Της Κορίνθου. Ο πατρόν είναι ο Άγιος Ανδρέας, ναι, ο συγγυρμός, ο νόμος του συγγυρμού. Λοιπόν, δύο μεγάλοι Απόστολοι δούλεψαν εδώ στο Και ο Άγιος Ανδρέας πέρασε από εδώ και από το Λουτράκι πέρασε. Ο Απόστολος Ανδρέας, ναι, και στην Πάτρα που μαρτύρησε και είναι ο πολιούχος των πατρών και ο Απόστολος Παύλος, που είναι ο πολιούχος εδώ της Κορίνθου, ως ιδρυτής της εκκλησίας. Αποστολικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Πώς τιμούνται. Λοιπόν, καλές είναι οι ακολουθίες και πρέπει όταν γιορτάζουν οι Απόστολοι να πηγαίνουμε έτσι να τιμούμε τους Αποστόλους στους ναούς και να τηρούμε και την νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Τώρα αυτή τη φορά ήταν 18 ημέρες νηστείας, το οποίο ήταν και υπηκή νηστεία, διότι καταλήγει τα ψάρι σε αυτή τη νηστεία, όπως και η νηστεία των Χριστουγέννων. Λοιπόν, μεγαλύτερη τιμή είναι να διαβάζουμε τα συγγράμματα των Αποστόλων, το Ευαγγέλιο. Διαβάζοντας το Ευαγγέλιο είναι σαν να έχουμε ενωπιόν μας τους Αποστόλους και να τους ακούμε σήμερα. Λοιπόν, είναι αθάνατοι, αιώνιοι. Διαχρονικό είναι το Ευαγγέλιο. Να διαβάζουμε τα συγγραμματά τους, εσείς οι Κορίνθοι, ιδιαίτερα να διαβάζετε τις δύο προς Κορινθίους επιστολές, που είναι ύψος και βάθος. Και η Δευτέρα προς Κορινθίους είναι πάρα πολύ συναισθηματική επιστολή, είναι πολύ προσωπική επιστολή του Αποστόλου. Λοιπόν, είχε δεθεί με την Κορίνθο, δηλαδή. Βεβαίως. Τους Κορινθίους είχε δεθεί. Τους αγάπησε πολύ τους Κορινθίους. Οι Κορίνθιοι όμως, επαναλαμβάνω, τον αγάπησαν λιγότερο. Είχε το παράπονο αυτό. Λοιπόν, περισσότερο αγαπών εμάς ή τον αγαπώ, με λέει. Σας αγαπώ περισσότερο, εσείς με αγαπάτε λιγότερο. Λοιπόν, και πρόσεχε να μην τους επιβαρύνει σε τίποτε. Να μην τους επιβαρύνει και να μην δώσει αφορμή κατηγορίας. Γιατί ήταν πολλοί οι ψευδοαπόστολοι και ψευδάδελφοι που ζητούσαν αφορμές για να τον κατηγορήσουν τον Απόστολο. Φέρθηκε με πολύ λεπτότητα απέναντι των Κορινθίων ο Απόστολος Παύλος. Τιμάμε τους Αποστόλους για να διαβάζουμε μέρα και νύχτα, θα έλεγα, τα συγγραμματά τους, την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο. Τιμούμε τους Αποστόλους εάν προσπαθούμε να τους μιμηθούμε μέσα από τις χριστιανικές οικογένειες να βγουν καινούργιοι Απόστολοι, νέοι Απόστολοι, γιατί σε κάθε εποχή το κήρυγμα είναι η πρώτη
πνευματική ανάγκη και το σπουδαιότερο πνευματικό έργο της Εκκλησίας. Τι είπε ο Χριστός, ο θερισμός πολλής, οι εργάτες, ο λίγοι. Δεηθείτε, παρακαλέστε τον Κύριο του θερισμού να βγάλει εργάτες για το θερισμό. Οι εργάτες του Ευαγγελίου δεν είναι πολλοί. Οι αληθινοί εργάτες του Ευαγγελίου είναι λίγοι και πρέπει να έχουν την αγαθή φιλοδοξία οι γονείς μέσα από τα οικογένειά τους, από τα παιδιά τους, να βγει κάποιος Ιεραπόστολος. Να κάνουν προσευχή, να παιδεύουν τα παιδιά τους εν παιδεία και νουθυσία Κυρίου, να τους εμφυτεύουν όσων εξαρτάται από αυτούς αυτόν τον πόθο, να βγουν οι Ιεραπόστολοι, οι οποίοι χρειάζονται για την Εκκλησία, για την κοινωνία, για το έθνος. Καταντήσαμε ζούγκλα, διότι είναι λίγοι οι Ιεραποστολικές μορφές στην εποχή μας και στην πατρίδα μας. Και, αλλά και όλοι οι χριστιανοί, κύριε Κουτσούκο, για να τιμήσουμε τους Αποστόλους, πρέπει να είμαστε μικροί, ελάχιστοι, έστω Απόστολοι. Τι θα πει αυτό? Να ανοίγουμε το στοματάκι μας, όχι μόνο για να τρώμε, να ανοίγουμε το στοματάκι μας και να μιλάμε για τον Χριστό, που μιλούσε ο Παύλος. Να μιλάμε για τους Αγίους, να μιλάμε για την αιωνιότητα, να μιλάμε για τα θαυμάσια του Θεού, να μιλάμε για τα βιβλία των Αποστόλων, να μιλάμε με θαυμασμό, ώστε να μπορέσουμε να επιδράσουμε σε κάποιες ψυχές ή μέσα στο σπίτι μας ή στη συγγενής μας ή στη γειτονιά μας ή στο εργοστάσιο ή οπουδήποτε, να φέρουμε κάποιον άνθρωπο κοντά στο Θεό. Έτσι τιμούμε τον Αποστόλο. Έτσι τιμούμε τους Αποστόλους. Ποιο θέλουν οι Απόστολοι? Να γίνουμε πολύ μικροί Ιεραπόστολοι. Αυτό μπορεί να γίνει κάθε χριστιανός, εάν θέλει και αν πιστεύει στο Θεό και αν αγαπάει το Θεό και αν αγαπάει τον συνανθρώπο. Γιατί αυτοί που έχουν πολιτικό μικρόβιο μιλάνε για τους αρχηγούς? Ο ένας μιλάει για τον αρχηγό του Α κόμματος. Είναι σπουδαίος, λέει. Λοιπόν, ο άλλος μιλάει για τον αρχηγό του Β κόμματος. Και του πάει και ψηφοφόρος όταν γίνονται οι εκλογές. Λοιπόν, άλλοι μιλάνε για καλλιτέχνες, για ηθοποιούς, άλλοι για ποδοσφαιριστές, για μπασκετμπολίστες κλπ. Λοιπόν, άλλοι για συγγραφείς, λογοτέχνες, ποιητές, φιλοσόφους. Μιλάνε με θαυμασμό. Εμείς δεν μιλάμε για τον Χριστό. Οι άλλοι είναι κοινοί θνητοί όλοι. Λοιπόν, ο Χριστός είναι Θεός και όταν κανείς πιστεύει στον Χριστό και ομολογεί τον Χριστό και μιλάει για τον Χριστό, λοιπόν, θα κατακτήσει την αιωνιότητα. Το τέλειο. Το τέλειο που είπαμε προηγουμένως. Τη βασιλεία, την καινή κτήση. Το και με αλφαγιώτα. Έτσι είναι, το και με αλφαγιώτα. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι... Και κάτι άλλο να συμπληρώσω. Ό,τι θέλετε, ναι. Τιμή προς τους Αποστόλους είναι να προτιμούμε κατά τις βαπτίσεις να δίνουμε ονόματα αποστολικά. Yes. Γεννήθηκε ένα παιδί, πάντα το παιδί αυτό να έχει το όνομα του παππού. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, άλλο είναι και αυτό, δεν λέμε εντάξει. Αλλά θα προτιμάμε να αποστολικά ονόματα. Το παιδί να ονομαστεί Παύλος, να ονομαστεί Πέτρος, να Φίλιππος, Ναθαναήλ, Ανδρέας, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ονόματα αποστολικά. Εδώ εσείς οι Κορίνθοι πρέπει να προτιμάτε να δίνετε στα αγόρια το όνομα Παύλος. Mm-hmm. Να γεμίσει Κόρινθος από Παύλος, όχι κατ' όνομα, αλλά και κατ' ουσίαν μικρούς Αποστόλους. Αυτό πρέπει να γίνει για να υψωθεί πάλι το έθνος. Ναι, ναι, ναι. Το έθνος είναι σε κατάπτωση σήμερα. Για να υψωθεί πάλι, θα υψωθεί εάν δημιουργηθούν σύγχρονοι Απόστολοι και Ιεραπόστολοι και αρχίζει να κυβερνάει το έθνος αυτό το βιβλίο που λέγεται Ευαγγέλιο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σαντρόπουλε, θα κλείσουμε. Όπως συνήθως θέλετε κάτι να πείτε, να απευθυνθείτε στους τηλεθεατές, προτού κλείσουμε την εκπομπή. Τίποτα. Να διαβάζω μέρα νύχτα οι αγαπητοί τηλεθεατέ, Καινή Διαθήκη και ιδιαιτέρως τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, του ανθρώπου που αισθάνεται και περισσότερο από όλους το Θεό και τους ανθρώπους και δούλεψε περισσότερο από όλους για το Θεό και για τους ανθρώπους, για τη δόξα του Θεού και για τη σωτηρία και τη δόξα των ανθρώπων. Ιδιαιτέρως δε οι Κορίνθοι να διαβάζουν τις δύο προς Κορινθίους επιστολές, όλη τη γραφή, όλο το Ευαγγέλιο, όλη τη γραφή γενικότερα, αλλά ειδικότερα τις δύο προς Κορινθίους επιστολές, για να έχουν
χάρη από τον Απόστολο Παύλο, που ήταν καταπλημμυρισμένος από τη χάρη του Θεού. Κύριε Σωτρόπλε, σας ευχαριστώ που ήρθατε πάλι εδώ με ιδιοτέλεια να πείτε δύο λόγια για τον Απόστολο Παύλο. Εγώ έμαθα βέβαια πολλά, τα οποία δεν ήξερα, αλλά και από εμάς θα ήταν... Τα ξέρετε, εσείς διαβάζετε, αγαπάτε τη γραφή. Ήταν τέτοια. Δεν θα πω κι εγώ κανένα επίλογο. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή δεν χρειάζεται επίλογο. Απλώς εύχομαι μια καληνύχτα. Γεια σας. Καληνύχτα.